Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι. 12 η ώρα, δεν είναι μεσημέρι. 12. Είναι πάει προς μεσημέρι. Λες και καλημέρα σε κάποιους. Είναι 12 παρατρία, ναι. Λεγόλοιπτας. Ναι. Πες καλημέρα σε άντε. Κάποιοι ξύπνησαν τώρα. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά λόγια, το σήμα της εκπομπής παρακαλώ δεν έπαιξε πριν. Οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα αυξηθούν στις 72 με 100. Και παράλληλα θα μειωθούν τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται για το υπόλοιπο της οφειλής τους. Παρακαλώ τον Τζούνο 10 μέρες περίπου να μας φέρει αυτή τη ρύθμιση εδώ. Και εγώ τη γράφω. Δεν ξέρω, εσύ μου λες έρχεται και έρχεται. Έρχεται. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ερχόταν. Στη Βουλή θα πάει. Άιντε, έρχεται. Άντε, έρχεται. Λέγαμε ότι θα έρθει αυτή τη βδομάδα. Δεν ήρθε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, δεν πληρώνει κανένας. Δεν πληρώνει κανείς μέχρι να έρθει η ρύθμιση. Αυτό και το γνωρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, η ρύθμιση έρχεται. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη βδομάδα θα έρθει. Τι σε περιμένουμε. Ναι. Γιατί είναι όταν άφαντη. Θα έρθει να δω τι θα πεις. Ότι θα πω μπράβο. Τι θα πω. Α, όλο αυτό το σκηνικό το κάνεις για να πεις ένα μπράβο. Όχι, καταρχάς θα τη δούμε, φίλε μου. Τι εννοείς να τη δούμε. Να δούμε τη ρύθμιση. 100 δόσεις θα είναι η ρύθμιση. Το έχουμε πει εδώ πέρα από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί έχει πολλά ημέρα. Α, ξεκινήσουμε έτσι λίγο πικάντικα. Τι συναντά κάποιος μόλις πάει να μπει στο γραφείο του Μπουτάρη, ξέρεις. Του δημάρχου της καρδιάς μας. Του δημάρχου της καρδιάς σου. Τι συζητήσει να κάνει. Ο Ροκ Δήμαρχος. Συναντάει αυτή την εικόνα, παρακαλώ. Να δούμε την εικόνα. Αν θέλεις να μάθεις αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, παίρνα μέσα. Έτσι γίνεται η υποδοχή στο γραφείο του κυρίου Μπουτάρη. Τι θέλει να πει ο ποιητής δηλαδή. Να μην μπαίνει κανένας μέσα, μην τον ενοχλούν ρε παιδί μου. Ο δήμαρχος δεν είναι για να βλέπει κόσμο. Ναι, εντάξει, όχι πάρα πολύ. Δεν είναι για να συναντάει κόσμο. Να μην τον βλέπουν, να μην τον ενοχλούν τέλος πάντων πάρα πολύ. Που δεν έβαλε εκεί στο σκύλο που λέει ο σκύλος δαγκώνει. Ή μην εισέρχεστε γιατί το σκυλί είναι επικίνδυνο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Λύκος είναι αυτό. Είναι λύκος, ναι, τι είναι. Δεν είναι σκύλος. Ναι. Α. Ναι, λοιπόν, από χθες εξελίσσεται κατάληψη στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Οι εργαζόμενοι είναι 9 μήνες απληρωτοί. Εκεί θα πάμε τώρα. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας, βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί αυτοί και άνθρωποι... έχουν αυτή τη στιγμή συγκέντρωση. Έλα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, παιδιά, εδώ από τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Από χτες το βράδυ, όπως βλέπετε και πίσω μου, είναι συγκεντρωμένοι οι εργαζόμενοι. 9 μήνες οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. 9 μήνες έχουν πρόβλημα οξύ διαβίωσης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει ότι εγώ τα έχω δώσει στον εργοδότη. Ο εργοδότης λέει: εγώ περιμένω να πάρω λεφτά από το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα, εδώ και περίπου μία ώρα, έχει πάει αντιπροσωπεία πενταμελής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάτσουν κάτω, να βρουν μια φόρμουλα. Τι θα γίνει. Το θέμα έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Πραγματικά. Κάποτε παίρνανε 201-100 ευρώ κάτι φιλοδορήματα. Τώρα δεν έχουν ούτε αυτά. Μιλάμε ανθρώπινες ιστορίες προσωπικές. Οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν δηλαδή τα βρόσιμα, όχι τα διάφορα. Τώρα παραμένουν συγκεντρωμένοι εδώ, δεν θα φύγουν μέχρι να δοθεί μια λύση στο οξύ πρόβλημα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιώργο, 9 μήνες τώρα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι τη διοίκηση κατηγορούν, το Υπουργείο και τους δύο. Δεν του ενδιαφέρει, παιδιά. Θέλουν τα λεφτά του. Τώρα, αν τα λεφτά τα χρωστάει ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Πέτρος, ο Παύλος, το θέμα είναι γιατί μην γίνονται μπαλάκι. Αυτό μου λένε. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας τα δουλευμένα. Τώρα, αφού θα τα πάρουμε από χ ή από ψ, εμείς θέλουμε τα λεφτά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιώργο, η διοίκηση τι έχει διαμηνήσει στους εργαζόμενους. Τίποτα. Η διοίκηση κοφεύει. Παραμένουν τα 7 άτομα μέσα τώρα, οικειοθελώς βέβαια, μέσα στο γραφείο του από χτες το βράδυ. Λοιπόν. Δεν έχουν επαφή. Απλά η αντιπροσωπεία έφυγε πριν περίπου μια ώρα και πήγε στο Υπουργείο Άμυνας μέχρι να βρεθεί μια φόρμουλα να κάνουν μια ζήτηση τι θα γίνει με τα δουλευμένα αυτών των 600 ανθρώπων. Πόσοι εργαζόμενοι, πόσες οικογένειες. 600 άνθρωποι. Αν θα δείτε προσωπικές ιστορίες, αν μπορούμε να μιλήσουμε, να φέρω κάποιον δίπλα μου. Να φέρεις, να φέρεις. Ο άνθρωπος τι βιώνει. Βεβαίως να φέρεις. Να έρθει ο κύριος, παρακαλώ. Ναι. Όχι, ο... πρόεδρος, ένας κύριος που είπε πριν που δεν έχει τα παιδιά του. Όποιος επιθυμεί, Γιώργο, μιλάγαμε να... πριν που πραγματικά δεν είχε γάλα. Ποιος ήταν ο κύριος. Όποιος επιθυμεί, ελάτε, Γιώργο. Ελάτε ένας εδώ. Ναι. Παρακαλώ, ελάτε ένας παρακαλώ εδώ, γιατί δεν μπορώ να φτάσω λοιπόν, εσάς εγώ μικρό καλώδιο. Έρχεται ο άνθρωπος, έρχεται έναν άνθρωπο να μιλήσουμε. Μιλάμε για 600 οικογένειες. Έτσι, 600 οικογένειες οι οποίες βρίσκονται, εργάζονται στα... Σε απόγνωση. Καταρχάς εργάζονται και δεν πληρώνονται. Λοιπόν, το όνομά σας. Δημήτρης Κόλλιας. Είμαι μέρος του Ελληνικού Σωματείου. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου το προσωπικό σας πρόβλημα που βιώνετε. Το ότι θα πάρετε τα λεφτά ή όχι, αυτό θα το πούνε
Αργότερα. Ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή μας έχουν κόψει τα ρεύματα. Λοιπόν, δεν έχουμε ρεύματα. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να παρεύει άμεσα, γιατί το ρεύμα σε ένα σπίτι είναι το Α και το Μ στη σημερινή. Οικογένεια, παιδιά έχετε? Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια. Πείτε μου κάτι σας λένε. Η του Υπουργείου Άμυνας λέει, εγώ τα λεφτά θα στην εργοδοσία. Εργοδοσία λέει, του Υπουργείου Άμυνας δεν τα έχει δώσει. Τι πιστεύετε εσείς, ποιος τελικά σας εμπέζει? Εμείς θέλουμε να διασφαλιστεί η μισθοδοσία μας και να μας πληρώσουν τα δεδουλευμένα ο εργοδότης. Τώρα από και πέρα, εργοδότης και κράτος, ας τα βρούνε μεταξύ τους και ας δείξουν το πρόβλημα που λέγεται η ομοιρία των εργαζομένων. Γιώργο, οι εργαζόμενοι δουλεύουν κανονικά. Δουλεύουν κανονικά, γίνονται εργασίες στα ναυπηγεία. Κανονικά δουλεύετε, έχει κάνει εργασίες τώρα. Εργασία το ναυπηγείο έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά πώς μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε όταν είμαστε απλήρωτοι? Με τι κέφι. Δεν είναι το θέμα, είναι και η αδυναμία που έχουμε. Αφού δεν μπορούμε να συντηστούμε, δεν μπορούμε να φάμε, δεν έχουμε κάτι να βάλουμε στο στόμα μας. Με τι να πάμε να δουλέψουμε, πώς μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε. Τα λέει ο κύριος με δύο λέξεις όλα. Έχουν αδυναμία οργανική πια. Γιώργο, λοιπόν, από εδώ και πέρα πώς θα κινηθούν? Άμεσα χρειάζεται. Τι περιμένετε, αν δεν ευδοκιμήσει αυτή η κουβέντα πάνω που έχουν πάει οι πέντε άνθρωποι οι δικοί σας και δεν βρείτε μια φόρμουλα, να βρείτε κάτι, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Μιλάμε ότι δεν είναι, είναι καθημερινό το πρόβλημα. Ακούστε να δείτε, εδώ αυτή τη στιγμή όπως έχουμε φτάσει σήμερα, πρέπει να γίνει πολιτική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό παρέμβαση. Είπε θα αναστήσει τα ναυπηγεία. Είπε να. Ναι, ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς τα ναυπηγεία Ελευσίνος. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ, κύριε. Να ακούσουμε και αν έχουμε χρόνο, παιδιά. Βεβαίως, να έναν ακόμη, ναι. Παρακαλώ, κύριε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πείτε μας, καταρχήν, δεν ρωτάω αν φταίει ο ένας ή ο Α, εσύ θέλει τα λεφτά σας. Πώς βιώνετε λοιπόν την καθημερινή τώρα στη ζωή? Την επιβίωσή σας, τα βρόσημά σας. Δεν πιστεύω κανένας να μπορέσει να σου απαντήσει ακριβώς πώς βιώνουμε. Με ένα θαύμα. Έστω και τελευταία στιγμή θα βρούμε, δανειζόμαστε ο ένας τον άλλο, δίνουμε λεφτά να βρούμε ένα κομμάτι ψωμί να πάμε στο σπίτι μας. Έχετε οικογένεια? Έχω. Έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 6 μηνών. 5 νίκια. ΔΕΗ. Όλοι αυτά έχω σαν. Παιδιά έχουν σταματήσει τα πανεπιστήμια γιατί δεν μπορούν να πάνε στην επαρχία. Παιδιά έχουν πάρει αναβολή από το στρατό γιατί δεν έχουν λεφτά οι γονείς να τους στείλουν. Έχετε απελπιστεί? Ναι. Τι περιμένετε τώρα, τι προσδοκάτε από εκεί τώρα που συναντήθηκαν? Δεν ξέρω πια αν μπορώ να περιμένω τίποτα. Δεν ξέρω αν πια μπορώ να περιμένω τίποτα. Γιώργο, η διοίκηση τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, η διοίκηση των ναυπηγείων? 4 χρόνια τώρα παίζουμε. Η διοίκηση, μέχρι τώρα που συζητάτε, έχετε συζητήσει, τι σας απαντάει? Η διοίκηση συνέχεια λέει ότι μας καταλαβαίνει, ότι συμπάσχει μαζί μας, απλά τις χρωσάνε λεφτά, είναι η κρίση, είναι η τραπεζική κρίση και γι' αυτό δεν μπορεί να μας πληρώσει. Θέλει να σας δώσει, αλλά δεν έχει. Ναι. Μάλιστα. Γιώργο, λοιπόν, ευχαριστούμε προς το παρόν. Ουδέν σχόλιο. Τίποτα, ναι, πραγματικά, κανένα σχόλιο. Καθόμαστε, εμείς... έχουμε μαζί μας εδώ τον συνάδελφο τον Κώστα Λατζά που γνωρίζει αυτά τα θέματα. Πριν και το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Εμείς ξεκινήσαμε μιλώντας για τις δόσεις και μιλώντας για τη ρύθμιση η οποία θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε μέσω ρύθμισης. Ναι. Και θυμάμαι ότι ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τα ναυπηγεία. Αυτό που είπε ο δεύτερος κύριος, ο πρώτος κύριος είχε πει ότι είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα σωθούν τα ναυπηγεία κτλ. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τα χρήματα των ανθρώπων. Γιατί δουλεύουν. Χωρίς να πληρώνονται εδώ και θέλω από τον Κώστα, θέλω να μας πεις έτσι με τίτλους, ποιο είναι το θέμα στα ναυπηγεία? Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά τους? Το πρόβλημα είναι ότι τα ναυπηγεία δεν μπορούν να συντηρούνται μόνο με τα εξοπλιστικά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού. Έχουν πολύ περιορισμένες εργασίες στο εμπορικό τομέα και όλος ο τζίρος των ναυπηγείων εξαρτάται από τις προμήθειες του πολεμικού ναυτικού. Στην Ελλάδα της κρίσης, πολεμικές προμήθειες δεν μπορούν να γίνουν. Τώρα όλη αυτή η ιστορία γίνεται από μία εξοπλιστική σύμβαση του παρελθόντος που αφορά στην προμήθεια του πολεμικού ναυτικού 7 πυραυλακάτων από τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Αν θέλετε, το ανοίγουμε τώρα. Όχι, να σας το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες δουλειές εκτός από το πολεμικό ναυτικό. Επομένως, δεν μπορούν εδώ, να εργαστούν. Όμως, επειδή έχουν αφαιθεί και κάποια αναπάντητα ερωτήματα προφανώς στους τηλεθεατές με αφορμή αυτά που είπε ο εργαζόμενος, οι οποίοι έχουν δίκιο γιατί είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι. Δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Και πέρα από το γεγονός ότι μπορεί και να μην έχουν και αντικείμενο εργασίας σε λίγο καιρό για να συντηρηθούν οι 600 εργαζόμενοι, γιατί σας είπα, το πρόβλημα είναι. Δεν γίνονται παραγγελίες και δεν μπορούν. Τα ναυπηγεία να συντηρούνται μόνο με τα εξοπλιστικά προγράμματα που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Και τα οποία δεν υπάρχουν και στην παρούσα φάση. Και δεν υπάρχουν τώρα. Υπήρξαν τρεις συμβάσεις που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και αφορούσε την απόκτηση 7 πυραυλακάτων. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό 4 από τις συνολικά 7 πυραυλακά τους. Το μεγαλύτερο
ύψος του συνολικού κόστους, θα σας πω και πόσα χρήματα είναι αυτά, ναι, το έχουν πληρωθεί τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα έχουν πάρει τα χρήματα. Τα έχουν πάρει τα χρήματα. Όμως τα χρέη απέναντι στους κύριους επακατασκευαστές του προγράμματος είναι τόσο μεγάλα που ουσιαστικά τα χρήματα που παίρνει από το ελληνικό δημόσιο ξεπληρώνει τα χρέη στους υποκατασκευαστές, στην εφορία, στους ασφαλιστικούς φορείς και ό,τι περισσεύει μετά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει παρέμβαση από την πολιτεία, να δούμε και πώς θα πάει η συνάντηση. Ναι, τι παρέμβαση όμως θα γίνει, όχι, αυτό τώρα, δεν μπορεί να κάνει μια παρέμβαση αυτή τη στιγμή η πολιτεία, εφόσον λες ότι και τα χρήματα έχουν δοθεί. Και έχουν γίνει και αρκετές παρεμβάσεις. Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια, για να είμαι ακριβής, υπάρχουν κάποια εκατομμύρια που δεν έχουν δοθεί, αλλά έχει δεχθεί η διοίκηση των ναυπηγείων με τις τροπολογίες που περάσαν πριν από περίπου ένα χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που χρωστάει, μάλιστα, που χρωστάνε τα ναυπηγεία και να μην περνάνε. Αυτό όμως αφορά τη διοίκηση και την πολιτεία, τους εργαζόμενους όχι, γιατί 9 μήνες είναι απλήρωτοι και δουλεύουν. Και πρέπει αυτό να πάρουν τα λεφτά τους. Τα είναι τους πάρα πολύ απλά τα πράγματα σε αυτό το θέμα. Έχουμε άλλο θέμα, σημαντικό επίσης. Έχει φουντώσει και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τα τεκτενόμενα στην Κύπρο, Κώστα. Ναι. Υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα από χθες. Ούτως ή άλλως, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν η προκλητικότητα της δηλώσης από την πλευρά της Άγκυρας που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου να πραγματοποιεί έρευνες για υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι. Από τις δηλώσεις λοιπόν, χθες περάσαμε στις πράξεις. Το τουρκικό υπερσύγχρονο ερευνητικό σκάφος, το οποίο το απέκτησε στις αρχές του 2013. Και μου έλεγες πόσα λεφτά έδωσαν οι Τούρκοι. 130 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν για την απόκτηση. Ναι, ακριβώς, γιατί είναι υπερσύγχρονο και δεν είναι απλό. Στέλνει, δεδομένα, λες. Ναι, αν ποντίσει καλώδια, ναι, κάνει δουλειά. Και αυτό δείχνει ότι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά οι Τούρκοι. Να σας δώσω καταρχάς μια εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα που μιλάμε, όπως την έχω πάρει από την Κύπρο. Τελευταία ενημέρωση. Στο οικόπεδο 2 τώρα βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό αεροσκάφος. Από το 3 γκυτνιάζουν. Αυτά είναι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού. Εκεί σήμερα ξεκινάει και μια αεροπορική άσκηση κοινή μεταξύ του Ισραήλ και της Κύπρου. Θα συμμετέχουν αεροσκάφοι του Ισραήλ τύπου F-15 και τύπου F-16 Block 52+. Ναι. Το σενάριο της άσκησης έχει να κάνει με εικονικές προσβολές αλλά και πώς λειτουργούν τα αντιαεροπορικά συστήματα της Κύπρου. Θα γίνει σήμερα και αύριο αυτή η άσκηση στην περιοχή που βρίσκεται το, και το ερευνητικό τουρκικό αεροσκάφος. Και εκεί στην περιοχή είναι και οι Ρώσοι που κάνουν ασκήσεις. Ανατολικότερα. Ανατολικότερα, ναι, βρίσκονται οι Ρώσοι και κάνουν και οι Βρετανοί που έχουν βάσει στην Κύπρο ασκήσεις αυτή την περίοδο. Με πραγματικά πειρά είναι αυτά, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάπως άσχετο με, ναι, αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Επίσης, ενδιαφέρον να σας δώσω μια πληροφορία που την πήρα από το νησί πριν από λίγο. Ναι. Δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τις κυπριακές αρχές, αλλά από χθες το απόγευμα υπάρχει μια εντονότατη φήμη που μάλλον ισχύει, γιατί είναι, ναι, πάρα πολύ έντονη, ότι υπάρχουν στο νησί 20 πράκτορες της CIA. Που βρίσκονται και δείχνει ότι υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Ενδιαφέρον και για το θέμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στο νησί. Την ανησυχία. Όπως αυτό. Προφανώς. Να πάμε να στο σας νησί. Να πω όμως έχω και πληροφορία για το τι πρόκειται να κάνει η Κυπριακή κυβέρνηση. Λοιπόν, από να κάνουμε μια παρένθεση, να ακούσουμε τον κύριο Πρόδρομο Προδρόμου. Είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Προδρόμου, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Χαίρετε. Έχουμε νεότερα από την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Ποια είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σε συνεδρίαση στο Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή η αρχηγή όλων των κομμάτων, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες, και προσπαθούν να βάλουν σε μια γραμμή τις αντιδράσεις, τα μέτρα τα οποία είμαστε σε θέση να λάβουμε. Υπάρχουν μέτρα νομικής τάξεως. Διπλωματικά εννοείται, έτσι. Και νομικά και διπλωματικά και πολιτικά. Νομικά, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι κάποιες ιδιωτικές εταιρείες ξένων συμφερόντων που συνεργάζονται με το τουρκικό σκάφος αυτό τον Μπαρμπαρός, θα μπορούσε να προσβληθεί αυτή η δραστηριότητά τους. Βεβαίως, το σημαντικότερο θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να καταστήσει σαφές, και αυτή είναι μια σκέψη που ακούγεται στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου, να δοκιμάσουμε να τεθεί και στην ημερήσια διάταξη, εν πάση περιπτώσει να ανοίξει το θέμα στους Ευρωπαίους εταίρους μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι εν όψη και της σύσκεψης της τριμερούς της 7ης Νοεμβρίου που η Κύπρος με την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Σαμαράς με τον πρόεδρο Αναστασιάδη θα είναι μαζί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Ελσίση, ξέροντας τι συνέβη στην Αίγυπτο, ξέροντας τι συμβαίνει, τι ρόλο, ναι, παίζει η Αίγυπτος, mm-hmm, όλα αυτά ενδιαφέρουν την Ευρώπη. Ναι, ναι. Ανησυχείτε, ναι, ότι μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει του ελέγχου, διότι
και το πρωί που είχαμε μια συνομιλία μας λέγατε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει η κατάσταση. Είναι, οπωσδήποτε. Και αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα το δικό σας το ρεπορτάζ, το τουρκικό σκάφος ποντίζει καλώδια σε περιοχή. Δεν είπαμε δίπλα, ότι ποντίζει. Όχι, δεν είπαμε ότι ποντίζει καλώδια. Είπαμε ότι τι θα γίνει αν ποντίζει καλώδια. Ναι. Αν ποντίζει. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δουλειά του και η παρουσία του σε περιοχή που είναι κοντά, εκεί όπου κάνει έρευνες με βάση σύμβαση, συμβόλαιο, μια. Κύριε εταιρεία, Προδρόμου, φοβάστε επεισόδιο. Φοβάστε επεισόδιο στην περιοχή. Κοιτάξτε, το επεισόδιο όταν όπως είπατε κάνει άσχετες μεν, αλλά εκεί δίπλα ασκήσεις ναυτικές, πολεμικού ναυτικού η Ρωσία, όταν έχουμε την προγραμματισμένη άσκηση που διεξάγεται με το Ισραήλ, όταν οι Βρετανοί κάνουν τα δικά τους και όταν κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα είναι αυτή η κόλαση με τον Ισλαμικό κράτος, καταλαβαίνετε ότι η περιοχή είναι σε φωτιά, αλλά υπάρχει ψυχραιμία εδώ στην Λευκοσία. Πρέπει να βάλουμε σε τάξη και πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνες οι αποφάσεις και πρέπει να είναι του Εθνικού Συμβουλίου. Έχουμε την συνεργασία της στενή με την Ελλάδα και πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα δικά μας μέσα και την δική μας παρέμβαση και προς τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διέκοψε τις συνομιλίες. Βέβαια, πρώτα να περιμένουμε, κύριε Προδρόμου, τις αποφάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο που συνεδριάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι να προκαταλάβει το ισοζύγιο δυνάμεων, το οποίο κατά τη έστω λίγο πήγαινε να μεταβληθεί και υπέρ της Κύπρου και υπέρ της Ελλάδας και υπέρ άλλων χωρών εδώ, αλλά συγκεκριμένα υπέρ της Κύπρου. Με αυτό τον πλούτο, με την θέση της στον Γεωργικό. Ευχαριστούμε, κύριε Προδρόμου, να είστε καλά. Και εδώ να μας πει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν υπάρχουν. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Κώστα, αποφώνησε το θέμα, μας είπε ότι έχεις πληροφορίες. Ναι, έχω πληροφορίες για τα νομικά και πολιτικά μέσα που ακούσαμε τον κύριο Προδρόμου. Το ένα νομικό μέσο είναι ένα πολιτικό μέσο, μάλλον είναι το πάγωμα να ζητήσει η Κύπρος το πάγωμα της συνταξιακής διαπραγμάτευσης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια κατά της εταιρείας TRAO, τη γνωστή TRAO, είναι η τουρκική εταιρεία που κάνει αυτή. Να προσφύγει ακόμα και στον ΟΗΕ. Εξετάζεται ακόμη και αυτό το σενάριο, παρότι οι πιθανότητες να βγει κάτι θετικό είναι πάρα πολύ μικρές. Και κλείνοντας, να σας πω στο γιατί τώρα, γιατί πολλοί θέλουν να μην γιατί το κάνει. Ούτως ή άλλως εδώ και καιρό αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί το κάνει τώρα. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Τη μία την είπε ο κύριος Προδρόμου, ότι προσπαθεί ουσιαστικά να καταγράψει μια διεκδίκηση ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα σε όλο το νησί. Η Λευκοσία, η Λευκοσία λέει βεβαίως και έχουν, εφόσον επιληθεί το Κυπριακό. Και υπάρχει όμως και μια δεύτερη ερμηνεία γεωπολιτικής φύσης, ότι προσπαθεί η Τουρκία να ανταλλάξει την Κυπριακή ΑΟΣ με την στάση που θα έχει απέναντι στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους. Κώστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Το θέμα βέβαια θα το παρακολουθούμε πολύ στενά. Από στενά, αναγκαστικά. Λοιπόν, από κοντά, αναγκαστικά. Γιώτα Κοβώστη βρίσκεται στα προπήλαια στο Πανεπιστήμιο για το θέμα που ξέσπασε χθες με τον έλεγχο εισόδου και εξόδου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή, Γιώτα, ουσιαστικά για το αν θα υπάρχουν εταιρείες security και αν θα γίνεται ένα τύπου face control στα πανεπιστήμια. Δεν είναι face control, βρε Γιάννη μου. Έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Έλα, Γιώτα. Καταρχήν να σας πω ότι η παρουσία security στις σχολές δεν είναι τωρινό, είναι από τον Αύγουστο σχεδόν. Πολλά πανεπιστήμια έχουν βάλει ιδιωτικές εταιρείες security να φυλάνε τους χώρους του πανεπιστημίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Εχθές λοιπόν ήταν το αποκορύφωμα αυτής της εφαρμογής του μέτρου που έχει εφαρμόσει ο κύριος Φορτσάκης στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπήλαια. Εχθές ήταν σε προγραμματισμένη μια συγκέντρωση στις 12 η ώρα από τους φοιτητές και τους εργαζόμενους. Η ένταση προκλήθηκε όταν συμπαραστεκόμενοι στους διαμαρτυρόμενους ήταν τρεις βολευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μαζί τους, χρησιμοποίησαν τη βουλευτική τους ιδιότητα για να μπουν στο χώρο και μαζί μπήκανε και όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές και εργαζόμενοι. Ήταν σφοδρή η επίθεση που έκανε ο κύριος Φορτσάκης στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για άσκηση βίας από μέρους τους για να μπουν στο χώρο.
Και μάλιστα είπε ότι αν δεν διορθώσουν, αν δεν κάνουν διορθωτική κίνηση, θα εφαρμόσει τον νόμο. Αυτό το έκανε σε δηλώσεις το μεσημέρι. Από χτες το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές παραμένουν εδώ στο χώρο. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Οι λειτουργίες του Πανεπιστημίου συνεχίζονται κανονικά. Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και μία συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φορτσάκη. Όμως εχθές το βράδυ, οι τρεις βουλευτές με μία ανακοίνωσή τους είπαν ότι αν ο κύριος Φορτσάκης δεν αναιρέσει αυτά που είπε, δεν πρόκειται να προσέλθουμε σε διάλογο. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του πρίτεν του Πανεπιστημίου Αθηνών, που λέει ότι αν δεν αποχωρήσουν από το χώρο, δεν έχουν να συζητήσουν τίποτα για τη ζημία ή ώρα το μεσημέρι. Ναι, ναι. Ολοκλήρωσε. Ναι, σε έχω, Γιάννη. Λέω, εγώ για, μπορώ... Ναι, για τη μία ώρα το μεσημέρι... να σου πω αυτό, για τη μία ώρα το μεσημέρι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές για αυτό το θέμα. Πες μου, Γιάννη, σ' ακούω. Να ρωτήσω το εξής για να καταλάβουμε τώρα τι ισχύει. Εγώ μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή και να μπω στο πανεπιστήμιο κανονικά, χωρίς να επιδείξω πουθενά ταυτότητα, χωρίς να με ελέγξει κανείς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή ναι, τώρα. Ναι, ναι, στον χώρο του πανεπιστημίου μπορώ να μπω εγώ κανονικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο φύλακας στην πόρτα, όπως ήταν εχθές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τον έχει παρεμπόδισει κάποιος να υπάρχει. Μιλάμε τώρα για τη στιγμή που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ναι, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πόρτα είναι πάντως, ανοιχτή. Ο κύριος Φορτσάκης, ο κύριος Φορτσάκης δεν είναι διατεθειμένος από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει πίσω γιώτα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι διατεθειμένος και λέει ότι αυτό το μέτρο δεν έχει σκοπό να κλειδώσει κανέναν μέσα ή να απαγορεύσει την είσοδο. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στο ποιος μπαίνει και για ποιο λόγο μπαίνει μέσα στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Και ούτε και οι φοιτητές είναι. Φαινόμενα του παρελθόντος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε οι φοιτητές είναι διατεθειμένοι και το προσωπικό και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν πίσω. Όχι. Και περιμένουμε να δούμε μέσα στην ημέρα τι εξέλιξη θα έχουμε για αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί όταν και οι δύο πλευρές δεν κάνουν πίσω, πρέπει να δούμε. Τι θα γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτό. Βοήθειά μας, Γιώτα, καλό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Είδαμε και πριν αυτό που ρωτήσαμε τη Γιώτα, η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει φύλακας, εχθές υπήρχε, σήμερα δεν υπάρχει. Ένα καθεστώς το οποίο κανείς δεν το... Στράτος δεν Μαλής. Είναι σε μια κατάσταση. Ναι. Γεια σας κύριε συνάδελφοι, τι κάνετε. Έχουμε κόντρα για το δημόσιο, για τα λεφτά. Καλά, για τι άλλο. Μόνο για το δημόσιο γίνονται κόντρα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Όλοι τσακωμοί, μόνο για το δημόσιο γίνεται. Τι έγινε? Υπάρχει το θέμα του ενιαίου μισθολογίου, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια λογική του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ότι δεν γίνεται αυτός που μπαίνει στο δημόσιο να παίρνει περισσότερα λεφτά από αυτόν που μπαίνει για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Προσοχή, για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν τώρα. Τώρα. Δεν ισχύει για αυτούς που είναι στο δημόσιο. Τους νεοδιοριστέντες δηλαδή. Ναι, ναι. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι το ενιαίο μισθολόγιο φέρνει αλλαγές γενικότερα. Ναι. Το Πασόκ σου λέει μπάστα. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Οπότε δεν θα προχωρήσει καμία αλλαγή χωρίς πρώτα να συζητηθούν αυτά τα θέματα και μην κάνει διαρροές. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στο ΠΑΣΟΚ. Mm. Γιατί ακριβώς γίνεται αυτός ο τραγωγός? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δηλαδή βγαίνει και λέει κάνεις διαρροές και λέει ακριβώς ότι δεν τα γνώριζα? Γιατί έχει προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω νομίζω το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν το ζήτησε και κανείς. Αυτό το είπε ο κ. Πρωτόπαπας εχθές, στο Βήμα, αν δεν κάνω λάθος. Πρόβλεψη. Το θέμα θα φτάσει πάλι και αυτό σε Σαμαρά, Βενιζέλο, όπως έχουν γίνει. Ψάχνουν αφορμές για να συναντηθούν οι δυο τους. Ή για να τσακωθούν. Πριν φύγει ο Σαμαράς για τη Σύνοδο Κορυφής. Ναι. Ή για να τσακωθούν. Ναι. Πρόβλεψη δεύτερη. Δεν έχει πολλά πράγματα να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στην Τρόικα για να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς παρατράγουδα και ανέμακτα. Τι έχει να δώσει? Ασφαλιστικό δεν ανοίγει τώρα. Εργασιακά δεν ανοίγουν. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια περιμένουμε ακόμα τη ρύθμιση. Τι έχει να συζητήσει? Το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Θέματα που αφορούν το μισθολόγιο, τις απολύσεις που ούτως ή άλλως είναι συμφωνημένες. Ναι. Βαριά και το lockout, και αυτό αν και εφόσον. Πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Ναι, κάτσε η επόμενη κουβέντα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 751 στον ιδιωτικό τομέα θα είναι, ξέρω κι εγώ, πόσο βγαίνει στο δημόσιο. 580. 580. Όχι, ναι, θα το πάει. 586. Την αποκατάσταση, λέω. Πάλι 7 κάτι. 7 κάτι. Τη ΑΔΔΗ δεν είναι το. Δηλαδή, αν είναι 751 στον ιδιωτικό, πρέπει να είναι εκεί. 7 κάτι πρέπει να είναι εκεί. Κατάλαβε. Έχουν λίγο τροπολογίες εκεί τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τα αναιρέσουν όλα αυτά. Τι τροπολογίες εννοείς? Μετά δεν βλέπει τροπολογίες που πετάνε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή Δεξιάριστα. Καλά, παιδιά, υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίου στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν. Τι υπάρχουν? Αποφάσεις συνεδρίου. Σκρίπτα μάνε, φίλε μου, γραμμένα αυτά. Αυτές οι αποφάσεις δεν διαφοροποιούνται. Μία τάση, δύο τάσει, τρει τάσει διαφοροποιούνται. Είναι άλλο, πρέπει να υπάρχει σφραγίδα, φίλε μου, εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως τα πράγματα έτσι είναι. Το κλίμα δεν είναι και πολύ καλό στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ξέρετε αυτό, χρειάζεται να το πω εγώ. Κανείς δεν μιλάει σχεδόν με κανέναν. Καταρχάς, όσο δεν ξεκαθαρίζει πού πάει το πράγμα
Τρόικα, πώς θα ξεκαθαρίσει άμα δεν γίνει διαπραγμάτευση. Τελειώνει το μνημόνιο, δεν τελειώνει το μνημόνιο. Κάτσε, έχουμε θέματα. Έχει εκλογές, δεν θα γίνουν εκλογές. Ρε Σεγιάννη. Εδώ Χρυσοχοίδης τον είχατε χθες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έχει βγει ο Σαμαράς, έχει πει εκλογές το 16. Έχει βγει ο Βενιζέλος και λέει το 16, εντάξει. Ας είναι λίγο νωρίτερα. Δούμε και και έρχεται ο Υπουργός και λέει, και θα κάνουμε μια συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματισμένα να δούμε πού θα πάμε σε εκλογές. Αυτό εγώ δεν το ξαναδεί. Το έχετε ξαναδεί. Όχι, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να γίνει. Είναι ένα σενάριο. Ο Σαμαράς θα συναντηθεί με τον Τσίπρα. Όχι να συναντηθεί. Ναι, θα συναντηθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσω συνάντηση. Ναι. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση και να πούμε ότι πάμε εκλογές. Μεταξύ ποιων. Σαμαρά Τσίπρα. Έλα, παιδιά. Καλή επιτυχία στη ζωή του. Αν ο Τσίπρας πήγαινε εκεί για να μην πει μόνο παρετήσου, γιατί ο Τσίπρας λέει να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου μόνο για να πει παρετήσου. Ναι, ενώ αν δεν το έλεγε αυτό θα πήγαινε. Θα είχε πάει κανένα 2-3 φορές τώρα. Δεν τον είχε καλέσει και κανείς. Αυτό λέω. Τώρα μιλάμε αν κληθεί. Μέχρι στιγμής έχει δει 3 φορές τον Αβραμόπουλο, εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη, Ελένη Ιατρού, αμέσως βρίσκεται Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε την υπέροχη παραλία πίσω και την υπέροχη Ελένη Ιατρού. Θα συζητήσουμε για την υπέροχη Αμφίπολη. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Για την Αμφίπολη, για να πούμε νεότερα, θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή. Μερικά 24 ώρα, όπως όλα δείχνουν, με πολύ αργούς ρυθμούς. Αφαιρούν μερικά εκατοστά, κατεβάζοντας τη στάθμη του χώματος κατά 30 εκατοστά την Κυριακή από τον Τρίτο Θάλαμο, 20 εκατοστά την Δευτέρα. Όλη η ανασκαφική ομάδα προχωράει αργά και σταθερά για να δούμε αν τελικά ο Τρίτος Θάλαμος, που είναι πίσω από το ψηφιδωτό χαλί και από τη μαρμάρινη πόρτα, είναι τελικά ο νεκρικός θάλαμος. 3,5 μέτρα χώματος, αρκετοί τόνοι δηλαδή που πρέπει να αφαιρεθούν και πρέπει να δούμε τι θα υπάρχει. Θα είναι ο χώρος του νεκρού, θα βρούμε κτερίσματα, θα βρούμε κάτι πιο εντυπωσιακό από τις καριάτιδες, τις σφίγγες ή ακόμα και από το ψηφιδωτό, από το βοτσαλωτό ψηφιδωτό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο υπομονή, είναι το μόνο βέβαιο στο μεταξύ. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια αλλά και τα διάφορα δημοσιεύματα. Πριν από λίγο μιλήσαμε τον δήμαρχο της Αμφίπολης για τις 4.000 καντίνες που υπάρχει δημοσίευμα ότι κατέθεσαν τα χαρτιά του και να τις λειτουργήσουν, καντίνες και σουβλατζίδικα, στην περιοχή του Δήμου Αμφίπολης. Ο δήμαρχος λέει είναι 4, αλλά είναι μόνο 4, χωρίς τα 3 μηδενικά από πίσω. Α, 4 αιτήσεις δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και όχι 4.000. Από ό,τι μας είπε ο Δήμος Αμφίπολης, είναι αυτός που δέχεται όλα τα δικαιολογητικά και το ενδιαφέρον για την έναρξη επιχείρησεων. Κατά συνέπεια, θα το ήξερε, μας διαβεβαιώνει ότι δεν μόνο 4. Ελένη, θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα. Θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα. Άλλωστε, τόσο καιρό κάνουμε υπομονή. Για υδατοδρόμιο και μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Άρα, έχουμε και μακεδονική σφραγίδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα ψηφιοποιηθεί όλο το οπτικό υλικό με τα αρχεία και από τον Δήμο του Καστά και από το Μουσείο της Αμφίπολης, ώστε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Δήμο της Αμφίπολης, όποιος πηγαίνει να μπορεί να το βλέπει, και από το καλοκαίρι να αρχίσουν να οργανώνονται ανοιχτά υπαίθρια μαθήματα για τους φοιτητές. Και όλα αυτά και με τη στήριξη του ΕΣΠΑ, με εκταμείευση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βρε Ελένη, πριν κλείσουμε, μια εικόνα μας δίνετε εκεί, Θεσσαλονίκη, έτσι να δούμε μια εικόνα. Να σας δώσουμε εικόνα από Θεσσαλονίκη. Ακριβώς πίσω μας είναι οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο τέχνης που το έχει αγαπήσει η Θεσσαλονίκη και που ο ίδιος ο καλλιτέχνης το ήθελε εδώ πέρα στο παραλιακό μέτωπο. Και ενώ θα βλέπετε εικόνα και να ζηλεύετε, γιατί είναι υπέροχος ο καιρός. Και οι Θεσσαλονικοί έχουν βγει έξω σαν τα σαλικάρια. Έχουμε μέχρι την Πέμπτη, μας είπε Χριστίνα Ιησούς, περιθώριο να κάνουμε βόλτες. Να σας πω τα ευχάριστα ότι ο τυφλός μαθητής ο Αργύρης ο Κουμτζής είναι από χθες και επίσημα φοιτητής της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Άρα έχει αρθεί αυτό το άβατο που είχαμε ανασχολεί με βάση το καταστατικό λειτουργίας κάθε σχολής. Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε, όλοι οι τυφλοί φοιτητές μπορούν να μπουν στη σχολή της επιλογής τους, στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν. Και η οικογένεια θέλει να εκφράσει μάλιστα και τις ευχαριστίες της και προς το Υπουργείο, αλλά και την ικανοποίησή της που δεν υπάρχει αυτή η διάκριση πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και από την Θεσσαλονίκη πάμε στην Χρύσα Τσίχλη, αίθουσα ειδήσεων. Γιατί σήμερα περιμένουμε την απόφαση για τον Όσκαρ Πιστόριος. Έχουμε την απόφαση για τον Όσκαρ Πιστόριος. Ναι, βέβαια. Για να ακούσουμε. Η δικαστής λοιπόν ανακοίνωσε ότι ο Όσκαρ Πιστόριος καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλάκισης. Πόσα? Για την δολοφονία 5 χρόνια. Για τη δολοφονία εξαμελίας, όπως είχε οριστεί αρχικά, της συντρόφου του Ρίβα Στίνκαμπ. Να σας πω ότι ο δικηγόρος της οικογένειας του μοντέλου δήλωσε ικανοποιημένος με την ποινή αυτή. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, είπε, ενώ πολύ χαρούμενος δήλωσε και ο πατέρας της Στίνκαμπ.
Για μας τουλάχιστον ακούγεται παράλογο όλο αυτό. Να σου πω όμως. Εμένα ότι... προσωπικά, Χρήσα μου, είναι παράλογο. Μου φαίνεται να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο 5 χρόνια και να δηλώνει και η άλλη πλευρά ότι είναι και ικανοποιημένη. Να σας πω όμως ότι για τη δολοφονία εξαμελίας οι πιθανότητες ήταν είτε να φτάσει η ποινή μέχρι 15 έτη φυλάκισης, είτε όμως να εκτίσει την ποινή του κατοίκων προσφέροντας και κοινοφελές έργο. Κάτι το οποίο, ένα σενάριο το οποίο ήταν πολύ πιθανό, ειδικά με... Αν ήταν εξαμελίας βέβαια, έτσι, αν ήταν εξαμελίας. Είχε καταδικαστεί για φόνο εξαμελίας, έτσι κι αλλιώς. Την ποινή περιμέναμε τώρα, να ακούσουμε την ποινή. Εδώ βλέπουμε την ώρα στην οποία... κατά την οποία η δικαστής ανακοινώνει την ποινή του Όσκαρ Πιστόριος, του έχει ζητήσει να σηκωθεί όρθιος. Να σας πω ότι για περισσότερη από μία ώρα η δικαστής διάβαζε το κολλήζε μας, είπα για το όνομά της, μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Διάβαζε λοιπόν το σκεπτικό της απόφασης, είπε ότι βασίζεται αυτή η απόφαση από τη μια στο έγκλημα και από την άλλη θα πρέπει να διασφαλιστεί, είπε, το συμφέρον της κοινωνίας, και αυτή ήταν η απόφασή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήσα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με κόντρα. Δυνατή καλή κουβέντα. Δεκάμιση που λες και εσύ. Και γιατί είσαι έτσι ακίνητος? Περιμένω να πεις. Είναι 12:35 λοιπόν η ώρα και η παρέα δυναμώνει. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτή ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Το είπα το ξανά, θα τα επανέλθουμε. Και τον Τάκη Χατζή, δημοσιογράφο. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Τι κάνετε? Καλά. Κύριε Κακλαμάνη, είναι τόσο καλή η κυβέρνηση που επανήλθατε? Αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό είναι το θέμα. Αυτό που έκανε χθες, τα ξέρεις. Τι έκανε χθες? Εντάξει, τι έκανε χθες. Λοιπόν, θέλω να τον ερωτήσω. Ναι. Μου επιτρέπετε? Ναι. Παίρνω τον λόγο κατευθείαν. Ναι. Πώς το σκέφτηκες? Ναι. Μιλάω στο ελληνικό γιατί γνωρίζεσαι πολλά χρόνια. Πώς το σκέφτηκες να βασανίσεις το Βενιζέλο? Να πάει στη Βουλή να πει κανιά πατάτα. Να τρέχουμε από ποια πόρτα, δεν ξέρω ποια θα φύγουμε. Που του έκανε στην ερώτηση, του πάει και κάνει ερωτήσεις ως υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος. Ναι. Υποδιόμενος για το Βενιζέλος. Υποδιόμενος, τι εννοείς υποδιόμενος? Υποδιόμενος, δεν είναι υπουργός εξωτερικών. Παλιότερα. Τώρα δεν. Ρε παιδί μου, είναι στα χαρτιά ο Βενιζέλος. Είναι ο μόνιμος αντιπρόεδρος των ελληνικών κυβερνήσεων. Και το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει, αντιπρόεδρος ήταν. Και ο Κουκουέ να έρθει, αντιπρόεδρος ήταν αυτός. Αυτός είναι μόνιμος αντιπρόεδρος. Θέλανε παλιά να βάλουν μόνιμο υφυπουργό παιδείας, το θυμάσαι? Ναι, αλλά δεν γκαλιάσε και γιατί βασανίζεις το Βενιζέλο? Τι το ρώτησε και τον βασάνισε? Γιατί τον υδρώνεις? Αυτό να πει καμία στη Βουλή να ψαχνόμαστε με τους Τουρκούς. Πες τους κυρίους. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για το κάλεσμα. Να είστε καλά. Πριν γυρίσω τυπικά ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ, νομίζω στον κυρίου Μπογδάνου την εκπομπή, είχα πει δύο πράγματα που παρεξένεψαν κάποιους που άκουσαν, όχι τον κύριο Μπογδάνου. Το ένα ήταν όταν με ρώτησε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και είπα είτε γυρίσω είτε δεν γυρίσω, εγώ έχω άποψη για το θεσμό του πρόεδρου της Δημοκρατίας διαχρονική και δεν τη βάζω σε κομματικό ή προσωπικό επίπεδο. Ναι. Και το δεύτερο που είπα ήταν τότε οι μέρες, αν θυμίστε, που υπήρχε ένας τσακωμός μεταξύ κάποιων υπουργών στα κανάλια. Και είπε ότι εγώ δεν έχω συμβιβαστεί. Τι κάποιο με το Άδωνη ή με τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη. Εντάξει. Να πω. Αυτή ήταν η πράξη. Και είπα ότι εγώ δεν έχω συμβιβαστεί. Ο Άδωνη με τον Κυριάκο δεν έχουν τσακωθεί. Έχει δίκιο, με τον Τινόπουλο. Με τον Τινόπουλο. Γιατί είχε τσακωθεί το Άδωνη. Απλά ο Άδωνη παρενέβη πέρα από το Μητσοτάκη. Και είπα ότι εγώ δεν έχω συμβιβαστεί, όπως ενδεχομένως κάποιοι υπουργοί, με το ότι η παράταξή μου έχει χάσει τις εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γύρισα, όχι γιατί πιστεύω αν η κυβέρνηση είναι καλή ή δεν είναι καλή. Γύρισα για να βάλω το ότι μπορώ να προσθέσω στον αγώνα της παράταξής μου για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Συγγνώμη κύριε Κλαμάνη, αλλά κάποιος θα μπορούσε άνετα να σας πει ότι το γεγονός ότι η παράταξή σας έχει φτάσει ως εδώ, οφείλεται και σε εσάς. Πιστεύω... Με την έννοια ότι φύγατε,
Κάνατε ένα... Δεν έφυγα. Σας διώξανε. Ναι, κάνατε το ανένδοτο, ας το πούμε έτσι, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Βάλατε, κάποιοι λένε, το λιθαράκι σας αυτή την κατάσταση. Καταρχήν δεν είναι κανείς ανεύθυνος όταν ένα κόμμα στο οποίο ανήκει, δεν έχει σημασία αν διαγράφει για κάποιους μήνες, ούτε όταν πηγαίνει καλά, έχει μερίδιο της επιτυχίας και έχει και μερίδιο της αποτυχίας όταν δεν είναι. Εγώ δεν είπα, μίλαγα συνήθως εις πρώτο πληθυντικό. Έτσι, εις πρώτο πληθυντικό. Αλλά για να το συνδέσω και με αυτό που είπατε και με αυτά που είπε ο κ. Χατζής, το 1993, εγώ ο κυριότερος, για να μην σας πω, ο μοναδικός λόγος, και το ξέρουν όλοι, ο Τάκης το ζούσε, εσείς είστε νεότεροι. Σαν σήμερα, να πούμε, το 1992 έφυγε ο Σαμαράς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, προσέξτε, ήταν η θέση... Τι εντάξει, γιατί να μην τα θυμόμαστε, δηλαδή, να τα ξεχάσουμε. Καλά, μην τρελαθείτε. Συνεχίστε, κύριε Κλάμα. Ήταν η θέση που με είχε πείσει ότι είχε απόλυτα δίκιο ο Αντώνης ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Εγώ αυτές τις θέσεις δεν τις εγκατέλειψα ποτέ και δεν τις εγκαταλείπω και τώρα. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ερώτηση που έκανα εχθές, διότι διάβασα και στον ξένο τύπο, αλλά και στον ελληνικό σε μία-δυο μόνο εφημερίδες και σε 3-4 σοβαρά site, για την πρόταση του κυρίου Νίμιτς για την ονομασία των Σκοπίων. Ναι. Και όχι μόνο για την πρόταση με ονομασία Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, αλλά και περί της εγκαθίδρυσης επισήμως πλέον της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Περίμενα να δω μία αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είδα καμία. Περίμενα επί μία εβδομάδα. Λείπει. Έτσι. Δεν είδα καμία. Λείπει. Έκανα λοιπόν ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Διότι ναι, μεν. Τι τον μπερδεύεις, γι' αυτό σου ξέρω πας, και ξέρετε ένα ότι θέμα τώρα που... το πώς θα βγει η εβδομάδα σήμερα είναι το κυρίαρχο θέμα σε μια ελληνική οικογένεια. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι έχει νεκρωθεί μέσα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες η ευαισθησία τους για τα εθνικά θέματα. Μα δεν είναι μόνο αυτό, με συγχωρείς. Ένα λεπτό, παιδιά. Ναι, γιατί εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ουδής κουβεντιάζει για αυτά τα ζητήματα και εσύ έτοιμο να μας πεις τώρα για τις φορολογίες και τα αρέστα. Όχι, δεν θα σου πω για τις φορολογίες. Ξέρετε πόσο ρόλο παίζει, κατά τη δικιά μου την άποψη τουλάχιστον, το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε μία κρίση στο Αιγαίο. Ναι. Ξέρει κανείς τι γίνεται με αυτόν τον περιβόητο δορυφόρο των Ισραηλινών σε συνεργασία με τους Τούρκους. Γνωρίζετε τι ασκήσεις έχουν κάνει οι Ισραηλοί στην Ελλάδα. Ναι, και τι θες να πεις τώρα, ότι δεν γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν γνωρίζει και το Υπουργείο Άμυνας. Να τελειώσω, κύριε. Παρακαλώ. Άκουσε λοιπόν. Αυτά είναι ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί η Ελλάδα είναι ένας παίχτης σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Και αν αυτά τα θέματα τα αφήσουμε πίσω και δεν τα συζητάει ποτέ κανένας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ας γίνουμε λογιστές, φέρε εδώ τον Παντελή, ξέρεις ποιο να σου λέω. Ναι. Φέρε τον Παντελή, φέρε τον Μπούρλο, φέρε το για τον Ραφτιά, ναι, καθίστε εδώ πέρα και κάνετε να πούμε λογιστικά. Όχι, δεν γίνεται, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Εντολό για εσάς τώρα. Όχι, και για εμάς, αλλά υπάρχουν προφανώς και αυτά τα ζητήματα. Όμως επίσης δεν μπορούμε να πούμε, Τάκη μου και κύριε Κακλαμάνη, ότι ο κόσμος έχει άλλα στο μυαλό του. Και έχει, γιατί έχει άλλα στο μυαλό του, περιμένουμε ας πούμε 15, περιμένουμε 6 μήνες τη ρύθμιση για τα χρέη. Ναι. 6 μήνες, από το Πάσχα έχει ανακοινωθεί. Τώρα τι το λες, ξέρεις τι έχει γίνει, αφού ξέρεις, γιατί το λες. Όχι, να μου πεις εσύ τι έχει γίνει, να μας πει ο κ. Κακλαμάνης. Διότι έχει το νομοσχέδιο στα χέρια του Πρωθυπουργού, σε πληροφορώ, το ξέρει. Να σου το πει. Έχει το νομοσχέδιο καταρτιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ξέρω ποιος διάλογος υπουργός είναι εκεί. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, το έχει πάρει ο πρόεδρος της κυβέρνησης και αυτή τη στιγμή κόλλησε το θέμα γιατί κάνει κόντρα η Τρόικα. Και μην μου αρχίσετε εμένα, ο πρωθυπουργός το ανακοίνωσε. Το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Το κάνω, παιδί μου, αλλά σου λέω... Με καθυστέρηση σου λέει θα γίνει. Ρε, πού το, από το Πάσχα το έχουν ανακοίνωσε. Συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι θέμα αυτό για την ελληνική οικογένεια? Τεράστιο. Αλλά και πριν, εσείς μιλάτε τώρα για τα κόκκινα δάνεια κυρίως των επιχειρήσεων. Για τα ληξιπρόθεσμα του κόσμου μιλάω. Για τις 100 δόσεις. Ναι, και για τις 100 δόσεις, όπου εκεί, να είμαστε ειλικρινείς, να πω και καλή κουβέντα. Για ποια να πεις καλή κουβέντα? Για την κυβέρνηση και τον Σαμαρά. Να πεις βέβαια, για την γνώση μεταξύ τη Μακεδονική, ο Σαμαράς στις Βρυξέλλες το έφερε. Βεβαίως. Ο Ιδρωμένος μπορεί να μην το έκανε. Ο Ιδρωμένος είναι άλλη ιστορία. Παρακαλώ. Συγγνώμη, πάντα παιδιά, σήμερα ήρθε με σκοπό να επιτεθεί στην πρωτεύουσα, όπως καταλάβατε. Στην πρωτεύουσα, στην Βενιζέλο. Να πούμε. Εμένα μου είναι πολύ συμπάθη. Ναι. Δεν έχω... Τι ώρα. Δεν έχω. Απογευματινή. Λοιπόν, το σημαντικότερο της ρύθμισης αυτής δεν είναι μόνο οι δόσεις,
είναι η μείωση των προσαυξήσεων και των προστήμων. Πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό, κύριε Κούτα, το έζησα σαν δήμαρχος, όταν ο Προκόπης ο Παυλόπουλος τότε, σαν υπουργός εσωτερικών, έδωσε δικαίωμα στους δημάρχους να μειώσουμε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Όπου μόλις έγινε αυτό, βεβαίως λιγότερα από όσα έπρεπε, αλλά κάθε μήνα μπαίνανε λεφτά στους Δήμους. Άρα, καλό και οι δόσεις που αυξήθηκαν, αλλά καλύτερο για μένα είναι αυτό. Το κυρίαρχο όμως για τα δάνεια, το οποίο πρέπει να μην τα αφήσουμε και να τα φτάσουμε. Κόκκινα, είπα, για τα κόκκινα, κόκκινα ναι. Πάντα για τα κόκκινα μιλάμε. Στην Τρόικα σκοντάστηκε αυτό. Όχι, μα αφού σούπα, Χρήστο, εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό το που θα σας πω όμως δεν σκοντάφτει στην Τρόικα, γιατί μονομερώς το κάναμε και πέρσι. Αναφέρομαι στο στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας. Στην επέκταση των να μην υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε Τρόικα και πέρσι μονομερώς, όπως σας υπενθυμίζω, το κάναμε. Απλώς δεν χρειαζόταν. Και πρέπει και φέτος να μην τα αφήσουμε να φτάσουμε 25 Δεκεμβρίου. Για να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει. Εγώ η πληροφορία που έχω και είναι ασφαλής η πληροφορία από πολύ έγκυρη κυβερνητική πηγή ότι το νομοσχέδιο αυτό περί των κόκκινων δανείων που όλοι το έχουμε πει 100.000 φορές είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Οι τέσσερις μήνες μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά μπορεί να είναι και μικρός πολιτικός χρόνος. Ας το κάνουμε να τελειώνουμε. Δηλαδή το κλίμα δεν θα αλλάξει δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Και να πω και κάτι, κύριε μου, επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε του Σκάι. Παρακαλώ, ναι. Θέλω να πω το εξής. Λέτε για τις δόσεις. Εγώ το ακούω συχνά πυκνά και συμφωνώ. Και εδώ, μάλιστα, στην εκπομπή της Κυριακής με τον κύριο Μάλλη, παρεδέχθη συνάδελφος από την Αυγή. Ότι εντάξει, θετικό ήταν το 100 δόσεις, το 75 και 100 δόσεις. Δεν μπορεί να πει κάποιος διαφορετικό. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Ποιο? Εγώ εδώ θέλω να σταθώ στο κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης και δι' της Νέας Δημοκρατίας που είναι το ισχυρό κόμμα σε αυτήν την περίπτωση. Μου βάζει σε μένα 100 δόσεις. Ναι. Μου βάζει και η τράπεζα άλλες 100, μου βάζει και άλλος 100, μαζεύουν τις δόσεις και αρχίζω και πληρώνω. Ναι. Έχουμε ναι. 50 για το τηλέφωνο. 25 για, το... για, τη ΔΕΗ. Για τα μπρίκια. Ναι. 4 ναι, για το μητροκαμπινέ. Ναι, ναι. 8 για το σπίτι. Ναι. Αυτό και από τα 750 δώσει. Τι μου μένει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί και το προφίλ. Άρα είσαι κοντά στον, στην άποψη Τσίπρα για σάχθεια. Έτσι όπως το λες. Τώρα θέλω να είσαι. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί αυτό με τα κόκκινα δάνεια να διευθετηθεί και να γίνει ένα κούρεμα. Μακάρι. Γιατί πιστεύω ότι θα το κάνουν αυτό. Να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγώ τη μεσαία. Εγώ άκουσα τον κύριο Δέν, γιατί μπορεί τάξη. Να φτάσει και πάνω από 40% το βεβαίως, κούρεμα. Εγώ αυτό λέω. Γιατί ναι. Η κυβέρνηση ναι. Δεν, θα ήταν ανόητο να υποστηρίξουμε την άποψη. Και εδώ είναι ένας κυβερνητικός βουλευτής να μας το πει. Αυτό, ότι δεν θέλει να δώσει. Είπε όλοι θέλουν να δώσουν. Κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Και όχι τις μεγάλες. Να βάλουμε και δύο άλλα θέματα στο τραπέζι. Κύριε Κακλαμάνη, είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία της κυβέρνησης? Πρώτο, που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτό. Και δεύτερον, εάν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει 180 βουλευτές. Η κυβέρνηση έχει 180. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην λειτουργία της κυβέρνησης. Υπάρχει και αυτό νομίζω το υπενήχθη σαφέστατα, για να μην πω το είπε τελείως καθαρά στην ομιλία του εδώ λίγο παρακάτω για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Όχι, για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Το μήνυμα που έστειλε εκείνη την ημέρα δεν το έστειλε ούτε για μένα που έλειπα. Πού είναι το πρόβλημα? Είστε έμπειρος πολιτικός, κύριε Κακλαμάνη. Πού είναι το πρόβλημα στην κυβέρνηση? Νομίζω ότι πρώτον υπάρχει. Να το πω καθαρά. Καθαρά και ονομαστικά. Μην το κρύψεις. Πρώτον υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Αυτό που είπατε, υπάρχει πράγματι στα χέρια του Σαμαρά. Καθυστέρησε να πάει. Καθυστέρησε γιατί? Διότι δεν συντονίστηκαν εξ αρχής τα τρία συναρμόδια υπουργεία. Ναι, μεν το επισπεύδον είναι το ανάπτυξης, αλλά στο θέμα των κόκκινων δανείων έχει ρόλο και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μπορούσε να έχει γίνει και έχετε απόλυτα δίκιο. Και αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξέραμε, τα βρήκαμε ή δεν τα βρήκαμε με την Τρόικα, προχωράμε με Βρούτσης. Αυτό υπόθηκε αυτό, δεν σας το δίνω σαν είδηση, ήταν γνωστό αυτό. Υπόθηκε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και τα 5 καλά που γίνονται δεν προβάλλονται. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, αφήστε που είμαστε στην Αθήνα και σαν αστική πόλη δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αγρότες. Πείτε μου εσείς. Ξέφυγες από την απάντηση. Όχι, δεν ξέφυγα. Όχι, ναι, δεν πάω στο τέλος. Αν το πεις και αυτό. Πόσοι γνωρίζουν αυτό το οποίο έγινε, ότι οι αγρότες ξαναπαίρνουν σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια όταν έχουν και με πλασματική μάλιστα. Οι αγρότες το γνωρίζουν, κύριε Καρδάκη. Όχι, δεν το γνωρίζουν. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν το προβάλλονται.
υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Επικοινωνίας, όχι. Υπάρχει στο να παρουσιάσουμε και τα 5-6 θετικά που γίνονται. Να σας πω γιατί τρέχουμε πίσω από το τι είπε ο Τσίπρας και δεν ξεκινάμε από το να παρουσιάσουμε πρώτα τα θετικά δικά μας και μετά θα απαντήσουμε και στον Τσίπρα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, γιατί δεν γίνεται αυτό? Όχι, δεν ξέρω. Γιατί οι υπουργοί έχουν κλειστεί. Είναι εξαφανισμένοι, πες το. Έχουν κλειστεί στα γραφεία. Αντί να βγουν για να στηρίξουν, ένα Σαμαράς τρέχει μόνο του εκεί. Σαν τρελό, μην μου πεις δεν τρέχει. Εγώ, περίμενε. Όχι, άλλο θα πω. Ένα λεπτό. Οι υπουργοί δεν έχουν κλειστεί στα γραφεία. Έχουν όχι, όλοι, όχι όλοι. Κάποιοι εκ των υπουργών και επειδή κάποιοι ξεσγουρίσανε είπαν... τώρα σαν τα σαντικάρια που τώρα λέγες, την επανεκλογή μας. Το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πλακωθήκαν την άλλη φορά. Δεν είναι αν θα επανεκλεγώ εγώ στην Αλφα Αθήνα. Γι' αυτό πλακωθήκαν. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς θα κρατήσει το 25% που πήρε στις ευρωεκλογές στην Αλφα Αθήνα και θα το κάνει 30%. Αυτό είναι ότι πρέπει να είναι το πρόβλημα. Και όχι αν επανεκλεγώ εγώ, ο Α, ο Β ή ο Δ. Εσείς λέτε ότι μπορεί να το κάνει 30. Μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα και να το κάνει 30 η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δημοσκοπήσεις δίνουν άλλα πράγματα. Δημοσκοπήσεις δίνανε πριν από τις εκλογές προηγούμενες 6% μπροστά τους άλλους, το ΣΥΡΙΖΑ. Τι αμφισβητείς δημοσκοπήσεις, τι αμφισβητείς κύριε Κλαμάνη. Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι είναι έτσι όπως το δείχνουνε. Αλίμονο, δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, εγώ τις πιστεύω. Αλλά είναι μια φωτογραφία τώρα. Γυρίζει, λες το παιχνίδι. Αλλά ορθώς ρωτάμε, γυρίζει κύριε Κλαμάνη. Αν η κυβέρνηση πάρει μπροστά σε ορισμένα ζητήματα. Πώς γυρίζει, κύριε Κακλαμάνη, το παιχνίδι? Λοιπόν, ακούστε. Είπατε ήδη ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τα κόκκινα δάνεια ή τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Τεράστιο. Ένα δεύτερο που το εξήγηλε ο Σαμαράς και πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο κύριος Μπάμπης Αθανασίου θα σπέψει να φέρει την τροπολογία στη Βουλή. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για τον Μπακάλι στα Σεπόλια που χρουστάει 10.000 το να επικινδυνεύει με προσωποκράτηση για αυτά τα 10 χιλιάρικα? Ναι, αλλά όλο λένε προσέξτε. Θα κάνουν και δεν έρχεται τίποτα. Σας λέω ενέργειες θα γίνουν. Πιστεύω όλο ότι θα γίνουν. Όλο θα είμαστε. Θα γίνουν. Δεν μπορεί, ένα εντάξει, λεπτό. Η Βουλή άνοιξε 8 μέρες τώρα. Αυτά θέλουν όλο μέρος. Κυβέρνηση είναι, δεν είναι παρατηρητές. Εσύ Χρήστο μου, ένα λεπτό. Σου χρωστάω 1.000 ευρώ. Ναι. Σου χρωστάω 1.000 ευρώ. Ναι. Δεν σου χρωστάω, αλλά αν σου χρωστάω 1.000 ευρώ. Πες ότι μου χρωστάς. Ανοίγω το σιρτάρι. Και βλέπω μέσα 150 ευρώ. Μάλιστα. Και σου λέω ρε Χριστάκη, δεν αυτό έχω χίλια. Μισό λεπτό. Πρέπει να βρούμε μια άκρη. Συγγνώμη, αυτό που λέει ο κύριος Κακλαμάνης για την προσωποκράτηση είναι χρωστάει τίποτα η κυβέρνηση? Αυτά είναι θεσμικά μέτρα που έπρεπε να έχουν ληφθεί. Συμφωνώ. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Μιλάω ότι μιλάμε κάθε φορά. Λες και είμαστε. Πρέπει σίγουρα να το βοηθήσω. Λέω, μιλάμε κάθε φορά, λες και είμαστε μια χώρα που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ρε παιδιά. Δεν μιλάμε για λεφτά αυτή τη στιγμή. Είμαστε, δηλαδή, μιλάμε για πολιτική στιγμή. Δεν μιλάμε για λεφτά, ας πούμε. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, είπατε, κόκκινα δάνεια και προσωποκράτηση. Κάτι άλλο που θα σας... Τρίτο. Θα είναι δύο. Προσέξτε. Παρακολουθώ αυτές τις μέρες την κόντρα του Πασόκ ως Πασόκ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το μισθολόγιο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το Πασόκ πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει κάνει καμία χάρη στη Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση. Επίσης πρέπει να καταλάβει ότι οι μεγάλες και οι κυριότερες ευθύνες του που φτάσαμε εδώ ανήκουν σε αυτούς. Πρέπει να ο καταλάβει. Ο κύριος Ρομπάη άλλα λέει, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ σας λέω, ο κύριος Ρομπάη λέει πολύ καλά πως μπήκαμε στο μνημόνιο. Μάλιστα. Και ξέρετε τι λέει. Και ξέρετε ποιον ονοματίζει. Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, αλλά λέει ότι παρέλαβε χάος πριν. Να πω. Αφήστε το χάος με βάση τα στοιχεία του υπόδικου του κυρίου Γεωργίου. Τα οποία να δέχονται, δέχονται. Αυτό λοιπόν για να λήξει, κάνω εγώ ξανά δημοσίως την πρόταση. Και να πάρει την πρωτοβουλία ο κύριος, να πούμε, Απόστολος Κακλαμάνης που μας έριξε, να μην πω τι, στη Βουλή προχθές πάλι για την κυβέρνηση Καραμαλή και να δεχτούνε. Να γίνει εξεταστική επιτροπή πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Αυτό δεν είχατε υποσχεθεί. Εσείς δεν το είχατε υποσχεθεί, γιατί δεν το κάνατε. Μα αυτό είναι χάρη του Σαμαρά προς τον Πασόκ. Δεν είναι του Πασόκ προς εμάς. Να γίνει. Εγώ το τονίζω και το φωνάζω να γίνει. Πάψη, πάψη, παρακαλώ. Βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών. Άνω τελεία. Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν μιλάνε για το παρελθόν. Παρακαλώ. Διάλειμμα, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Ακριβώς επιστρέψαμε εδώ στη συζήτηση μας με τον κύριο Κοκλαμάνη και τον Τάκη Χατζή και είχαμε μείνει στους 180. Λοιπόν, αν τους έχει η κυβέρνηση, αν δεν τους έχει και αν υπάρχουν κουμπαράδες για να τους έχει η κυβέρνηση. Δύο πράγματα να πω.
Κάτσε, παιδί μου, να μας πει άνθρωπος αν υπάρχουν κουμπαράδες. Επειδή πιστεύω ότι βρίσκομαι σε ένα σοβαρό κανάλι. Επειδή πιστεύω ότι οι οικοδεσπότες είναι σοβαροί δημοσιογράφοι και ο εξαριστερών μου, τώρα ο Χατζής, εξαριστερών μου, τέλος σοβαρός πάντων, και εκείνος. Εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω και ότι είμαι και εγώ σχετικά σοβαρός. Δεν κάνω ποτέ εγώ κουβέντα για τις κουμπαράδες. Χαρακτηρίζω την όλη ιστορία ως παλιός κοινοβουλευτικός με μία λέξη: ντροπή. Για αυτούς που το έβαλαν το θέμα. Ντροπή. Ως δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους. Δεν σας πλησίασε κανένας. Δημοσιογράφοι κάνουν το ρεπορτάζ τους, γράφουν αυτό που θέλουν. Αναφέρομαι σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, όπου και αν ανήκει. Όπου και αν ανήκει. Να πούμε. Ποιος Σκουρλέτης. Όχι, κάνεις λάθος. Ποιος. Δεν το άνοιξε ο κύριος Σκουρλέτης. Το άνοιξε ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος. Ναι, πριν με ένα συνέντευξη της Καραγιοροπούλου στα Σαβατιά και μετά ο κύριος Πανούσης. Δεν παίρνω πίσω τη λέξη ντροπή. Και μπήκαν όλοι. Εσείς ήσασταν ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος, ανεξάρτητος. Γιατί δεν είχα καν ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί με τους ανεξάρτητους μιλάγατε, υπήρχε σε αυτή τη συζήτηση. Συζήτηση υπήρχε, αλλά όλοι καταλήγανε στο ίδιο συμπέρασμα με αυτούς που μίλαγα εγώ, τουλάχιστον. Ότι ναι. Ούτε κανείς τους είχε πλησιάσει, ούτε οι άνθρωποι δεχόντουσαν να τους πλησιάσει. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Φεύγει αυτό. Και έρχομαι τώρα στους 180. Στους 180. Εάν είχαμε εκλογές την Κυριακή, η απάντησή μου είναι όχι. Επειδή οι εκλογές θα ξεκινήσουν για πρόεδρο Δημοκρατίας 15 Φεβρουαρίου περίπου, έτσι, κάπου εκεί, ναι. Μέχρι τότε, εάν το πρόσημο το πολιτικό έχει μετατραπεί σε θετικό και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, όχι όμως δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν οι 180. Κρατώ συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν είναι εύκολο. Από πού, αλλά κύριε Γλαμάνη, να βρεθούν. Θα πρέπει να κάνετε συμφωνία. Καλά, παίζει και ρόλο και... Παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Δηλαδή, δεν θα βρεθούν 180 ή θα βρεθούν 180. Δεν έχει σημασία. Με συγχωρείς, Χρήστο μου. Ναι. Δεν έχει σημασία το ποιος θα είναι αυτός ο έρμος ο υποψήφιος. Όχι. Πώς δεν έχει σημασία, Χρήστο μου. Να σου πω κάτι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τότε γιατί τον ψηφίζεις. Να μ' ακούσετε. Τότε οι βουλευτές με τι μούτρα πάνε στη Βουλή και στον ελληνικό λαό. Να μ' ακούσετε τώρα. Ο κύριος Καμένος είπε ότι θα κάνουμε, θα συμφωνήσουμε στον πρόεδρο αφού γίνουν εκλογές. Ο κύριος Κουβέλης είπε σχεδόν το ίδιο. Και επίσης, ποιος μένει? Οι βουλευτές μένουν. Οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι. Η κυρία των βουλευτών. Παιδιά, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, 8, 9, 10 από τους ανεξάρτητους. Εγώ θα τσεκάρω σαν δημοσιογράφος και θα δω. Εάν το πρόσωπο είναι της πλάκας, δηλαδή είναι ένας ο οποίος, ένα κέρινο ομοίωμα που θα πάει στην παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου και 5 ταξίδια στο εξωτερικό για να παριστάνει τον. Ναι, αυτούς που πλάμε φυλάδια. Ναι. Το, πώς σου λες. Ή αν θα είναι τι. Ή αν θα είναι ένας πρόεδρος Δημοκρατίας με κύρο, ένα πρόσωπο δηλαδή με κύρος, το οποίο θα πάει έξω και θα έχει λόγο. Ποιος είναι αυτός, κύριε Καγκλαμάνη? Εσύ όμως τον πεις τώρα. Κύριε Καγκλαμάνη, παίζει ρόλο. Τον πεις, που λέει, δεν υπάρχει. Κάτσε, παίζει ρόλο. Όχι, λοιπόν, δεν παίζει ρόλο, είπα εγώ. Το πρόσωπο παίζει ρόλο. Εγώ παραμένω επίσης, όχι αμετακίνητος, αλλά σταθερός στην άποψη ότι ένα τέτοιο πρόσωπο κατά ανάγκη δεν πρέπει να το αναζητήσουμε μόνο στην κέντρο αριστερά. Μπορεί να υπάρχει και στην κέντρο δεξιά. Το τρίτο που έχω να σας πω, γιατί 20 χρόνια βουλευτής, έχω μπει, ξέρω την ψυχολογία των βουλευτών, ημών δηλαδή με ήττα. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι κυρίως ο βουλευτής της περιφέρειας όταν θα πάει στο καφενείο του χωριού περιοδία το Σαββατοκύριακο. Να βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να απαντήσει. Δεν ξέρω, γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρω τι θα είναι τότε. Να του λένε μην τυχόν και ψηφίσεις, γιατί θα σε πούμε προδότη. Θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Ή να του πούν το ανάποδο. Ναι. Πρόσεξε, διότι εμείς είδαμε 5 πράγματα. Ναι, ναι. Και δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Επειδή... Αυτή είναι η πραγματική πίεση στους βουλευτές και όχι οι κουμπαράδες, οι τσίγκινοι, οι πύληνοι και δεν ξέρω τι άλλο. Επειδή να πρέπει πούμε. Να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι ένα τέτοιο πρόσωπο, επειδή μιλήσατε και για κεντροδεξιά. Λοιπόν, δεν απαντώ πλέον καθόλου. Έχω πει την άποψή μου. Μακάρι να ήταν, δεν θέλει, δεν θα είναι. Βγάλτε το τραπέζι. Εσείς θα ψηφίσετε πρόεδρο αυτό που θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θα προτείνει Νέα Δημοκρατία? Όποιος κανένα αυτός. Όχι, θα ψηφίσει αυτό που θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που επέστρεψα στο κόμμα μου και είναι πολιτική επιλογή να ψηφίσουμε, δηλαδή τι επέστρεψα για να μην ψηφίσω πρόεδρο, εγώ έλεγα. Δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο. Βεβαίως, είπα ότι παίζει ρόλο. Εξαρτάται με πόσο χαρά θα ψηφίσει κάποιον ή όχι. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω ψηφίσει πολλούς πρόεδρους. Άρα θα ψηφίσετε όποιον προτείνει.
την Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατα. Είτε σα ικανοποιεί είτε όχι. Εντάξει, σαφέστατα. Δεν θα βάλει και κανένα. Εκτιμώ ότι ο Σαμαράς δεν θα ψάξει. Δεν θα ψάξει. Πού να ξέρω τι θα βάλει. Μήπως ξέρεις ποιον θα βάλει να μας το πει. Αν είναι, πες μας το όνομα. Δεν θέλω τώρα να ανοίξουμε τις κουβέντες. Είναι νωρίς για την ονοματολογία. Δεν είναι, δηλαδή είναι πολύ νωρίς. Οι πληροφορίες έχουν γίνει. Και βεβαίως, κρίμα που φτάσαμε στο τέλος της ωραίας συζήτησης. Γιατί εγώ ήθελα να βάλω ένα θέμα, άλλη φορά το συζητάμε. Εγώ περίμενα ήδη να έχει φωνάξει ο Αντώνης ο Σαμαράς τον κύριο Τσίπρα στο Μαξίμου. Ο κύριος Τσίπρας δεν φαγώθηκε δύο χρόνια τώρα να φύγουμε από τα μνημόνια, να φύγουμε από το Δούλο και να τα λεφτά. Πώς θα το φωνάξει αυτό, το είπε παρετήσω. Θα πάει να τον πει μόνο παρετήσω. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Τσίπρας face to face με τον πρωθυπουργό της χώρας. Θέλει να φύγουμε από το Δούλο του ή δεν θέλει. Εάν θέλει να φύγουμε, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο πρέπει να συμπράξει. Εσείς θα μπορούσατε. Εάν πάλι θέλει να μείνουμε, να βγει και να το πει στον κύριο Καλαμάρη, εσείς θα βλέπατε ενδεχομένως για να πάει μπροστά, να ξεπεραχθεί ο Σκόπελος αυτός και συνεργασία Σαμαρά-Τσίπρα, Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, αν εννοείται συγκυβέρνηση, έχω απαντήσει κατηγορηματικά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν εννοείται να συζητήσουμε για δύο-τρία πράγματα και να συμφωνήσουμε. Όπως είναι το χρέος, για παράδειγμα. Π.χ. το χρέος, δεύτερο. Δεύτερο θέμα, το χρέος. Καλά, δεν υπάρχει συμφωνία εκεί. Δεύτερο θέμα, το χρέος. Αλλά κυρίως για το Δουνουτού πρέπει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να μείνουμε ή θέλει να φύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν θέλει να φύγουμε, πρέπει να συμπράξει. Με τη θέση Σαμαρά. Να είστε καλά και δύο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι στο, έγινε στο Πεντάγωνο αυτή η συνάντηση. Ζήσης Μούσιος την παρακολούθησε. Έλα, Ζήση. Λοιπόν, κράτησε τι ώρα. 3,5 ώρες έμεινε εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Από τις 9 και 3,5 ώρες. Τι λέγανε 3,5 ώρες. Μάλιστα. Λοιπόν. Και το θέμα της Κύπρου, βέβαια. Μία ώρα με την υπουργό στο γραφείο του υπουργού. Συνέχεια κατέβηκαν στην μεγάλη αίθουσα όπου υπήρχε η συνάντηση και με την τοπική ηγεσία. Η δήλωση του κυρίου Τσίπρα είναι ως εξής, ότι θεωρεί καταρχήν ότι ήταν μια επίσκεψη ουσιαστική δημοτική. Θέμα είχε η συζήτηση, Ζήση. Είχε πολλά θέματα. Είχε πολλά θέματα. Το θέμα που κυριάρχησε ήταν η ιστορία με την Κύπρο και όπου χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη ενέργεια της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, να ξεκινήσει έρευνες στην ΑΟΣ της Κύπρου και στην Υφαλοκρηπίδα με τη συνοδεία μάλιστα πολεμικών πλοίων. Προσβάλλει, είπε, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και αποτελεί πρόκληση και για το διάλογο που γίνεται υπό τον ΑΕΑ για το Κυπριακό, αλλά τροπιλίζει και την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή. Μετά αναφέρθηκε στο μισθολογικό. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους στρατιωτικούς. Είπε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι αδικίες που έγιναν στο στράτευμα και ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να υλοποιούνται. Είπε πως περιβάλλει με εμπιστοσύνη η ηγεσία των ενοπλοκυνάμενων. Το κράτος θα έχει συνέχεια. Και έστειλε και αυτό το μήνυμα ο κ. Τσίπρας. Πολιτικά συζήτησαν καθόλου, ρωτήσατε τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, δεν ρωτήσαμε, δεν πήραμε απάντηση. Δεν πήρατε απάντηση. Αυτό που είπαμε, μας είπε στο τέλος, είναι ότι για τα εξοπλιστικά που ρωτήθηκε, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εξοπλιστικό μοντέλο στη χώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση ύφεσης και θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική και να μην γίνουν τα ίδια λάθη με το παρελθόν. Να, ευχαριστούμε, Ζήση. Καλό μεσημέρι. Πάρα πολύ. Πάμε στη Μαρία Αναστασοπούλου για να δούμε τις ειδήσεις αυτή την ώρα. Ναι. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα και θα ξεκινήσουμε από την Κύπρο, όπου το κλίμα είναι τεταμένο μετά την προκλητική κίνηση της Τουρκίας να βγάλει το ερευνητικό σκάρφος Μπαρμπαρός για σεισμικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, ανοιχτά του κόλπου της Λάρνακας. Το πρωί, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, απέδωσε αυτές τις κινήσεις ουσιαστικά σε εξωτερικές επιδιώξεις της Τουρκίας αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Από την πλευρά του νωρίτερα, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Αναστασιάδη, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, χαρακτήρισε σε εσάς το πρωί στο ραδιόφωνο την κίνηση αυτή μεγαλύτερη πρόκληση από αυτή στα Ήμια. Φανταστείτε, διερωτήθηκε τι θα γινόταν αν η Κύπρος ήταν ένα άλλο κράτος και στο σημείο είχαν στείλει το πολεμικό ναυτικό. Θα είχαμε σύραξη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα στη Διάβγεια θα προβλέπει τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα κάποια στοιχεία. Έως 30.000 ευρώ λοιπόν για τον άγαμο, έως 40.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς τέκνα και προς αύξηση 3.000 ευρώ για κάθε
τέκνο. Πάμε τώρα στο πολιτικο-οικονομικό πεδίο, που είχαμε και σήμερα πάρα πολλές δηλώσεις. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθούν να ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο, τραβώντας την αντιπαράθεση στα άκρα. Ο Γιώργος Σταθάκης το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky είπε πως εάν το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιστικό, θα υπάρχουν κάποιες σταθερές και οι αγορές δεν θα αντιδράσουν. Και βεβαίως, όπως είπε, όλη η διαπραγμάτευση θα γίνει συντεταγμένα και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επειδή ρωτήθηκε και για τις θέσεις Λαφαζάνη, είπε πως είναι πολύ καλό που στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πλουραλισμός, καθώς ακριβώς αυτός ο πλουραλισμός έχει φτάσει στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ που είναι. Από την πλευρά του τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας στα σχόλια Τσίπρα ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις της τωρινής κυβέρνησης, είπε πως πριν το τέλος του έτους η Τρόικα αναμένεται να ζητήσει από τον Αλέξη Τσίπρα να υπογράψει νέο μνημόνιο, όπως έγινε σε άλλες χώρες που δέχθηκαν πρόγραμμα στήριξης. Αν αυτός αρνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, τότε η χώρα θα βρεθεί στη δίνη των αγορών. Πάμε τώρα στον ιό Έμπολα και στη θωράκιση από πλευράς Ελλάδας για τον εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού. Όπως είπε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky η Τζέννη Κρεμαστινού, πρόεδρος του Κελπνό, η Ελλάδα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη θωράκιση από τον ιό Έμπολα. Συμπλήρωσε μάλιστα πως ήδη έχουν σταλεί σχετικές οδηγίες σε όλα τα νοσοκομεία και πως ήδη σε κάποια από αυτά έχουν αρχίσει εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τώρα, στις καταγγελίες περί κουμπαρά και χρηματισμού βουλευτών, σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο βουλευτής Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννης Πανούσης. Και θα κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που είχαμε. Πέθανε χθες σε ηλικία 86 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής, στιχουργός και συνθέτης Σπύρος Ζαγοραίος. Αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια και η κηδεία του αναμένεται να γίνει αύριο από το τρίτο νεκροταφείο. Και θα έρθω τώρα κοντά σας. Σπύρος Ζαγοραίος, το γνωστό σε όλους, Εντέλα Μαγκέν, Βοτανίκ και όχι μόνο, πολλά πολλά τραγούδια. Λοιπόν, θα δούμε το Λουκάνικο κάπως αλλιώς τώρα. Η είδηση του θανάτου, όπως ξέρουμε, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, πάρα πολλά σχόλια τις τελευταίες μέρες κλπ. Από σύμβολο λοιπόν των διαδηλωτών της Αθήνας, γίνεται πλέον τμήμα του αστικού τοπίου της Αθήνας. Έγινε γκράφιτι από τρεις καλλιτέχνες, έφτιαξαν σε τοίχο του Ψηρή, πρωταγωνιστής ο Λουκάνικος και οι χαρακτηριστικές φράσεις που έχουν γράψει, τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε και all dogs go to heaven. Όλοι οι σκύλοι πάνε στον παράδεισο. Κόσμο δεν ξέρω λοιπόν, όλοι, αλλά ο Λουκάνικος... Είναι πάρα πολύ πετυχημένο πάντως. Πολύ, πολύ. Ναι, πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα θα μεταφερθούμε νοητά στη Στοκχόλμη. Νοητά. Ναι, με τη βοήθεια της τηλεόρασης, καταλαβαίνεις όλα γίνονται. Λοιπόν, θα πάμε στο μετρό της Στοκχόλμης, όπου τι έχουν κάνει. Θα δείτε ότι θα έχουν ξεκινήσει εργασίες για να φτιάξουν στις σκάλες, όχι τις κυλιόμενες, στις κανονικές σκάλες, ναι, ένα πιάνο. Πιάνο. Ναι, 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 θα το δείτε τώρα. Mm. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει εδώ οι εργασίες, δουλεύουν πυροτοδός. Μάλιστα. Και θα δούμε τώρα ότι φτιάχνουν πλήκτρα πάνω στις κανονικές σκάλες. Τώρα λοιπόν, επόμενη μέρα, ναι, όποιος πάει στο μετρό και ανεβαίνει από αυτές τις σκάλες, ακούστε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα για να πηγαίνουμε και από τις κανονικές σκάλες και όχι μόνο από τις κυλιόμενες, έτσι. Κοίτα το άλλος, χαρά. Αυτός ξέρει και μουσική. Λίγο κουραστικό αυτό από ένα σημείο και μετά. Ευχαριστούμε, Μαρία, να είσαι καλά. Νίκος Σταματέλος, περάστε παρακαλώ. Σιγά σιγά μπαίνει. Έτσι. Πω, πω, να έφυγε η Μαρία, δεν ήρθε ο Νίκος. Το ξέρω, αυτό το ξέρω, που φεύγει η Μαρία και έχει αυτός με τα μουσια πολύ με εκνευρίζει, να ξέρεις. Και τι θες να κάνουμε, δηλαδή. Τι, πες το, δεν το ξέρεις. Δεν θα ξέρεις το. Γιατί, μην επιμένεις. Ταμένος είσαι. Ναι, με έχουν πιτάξει την Παναγία. Έλα, Νίκο. Διανύουμε τις μέρες που λατρεύουν οι άντρες και μισούν οι γυναίκες. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, Champions League σήμερα, αύριο. Πέμπτη έχει Europa League και Ευρωλίγκα. Παρασκευή Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Πέμπτη, Ολυμπιακός την Παρασκευή. Να έρθουμε στα κανονικά μας, ρε παιδί. Να έχουμε ένα πρόγραμμα, να ξέρουμε τι κάνουμε τα βράδια. Σήμερα έχει από ΑΠΟΕΛ Paris Saint-Germain το παιχνίδι με το ελληνικό ενδιαφέρον. Οι Κύπροι τιμωρήθηκαν με 20.000 ευρώ πρόστιμο για το κορεό, αν θυμάστε, ναι, την ελληνική σημαία με το χάρτη της, ναι, Κύπρου στο προηγούμενο παιχνίδι, εντός έδρας παιχνίδι. 20.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο. Ναι, μάλιστα. Έχει ακόμη Μπαρτσελόνα, Άγιαξ, Μπάτε Μπορίσοφ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Πόρτο, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρώμα, Μπάγερν, πολύ δυνατό παιχνίδι, Σάλκη, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Τσέλσι Μάριμπορ. Αύριο Ολυμπιακός Γιουβέντους, Πέμπτη ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα, Αϊτχόβεν Παναθηναϊκός και Τότεναμ Αστέρας Τρίπολης. Καθόλου έτοιμος Ολυμπιακός. Τελευταία προπόνηση σήμερα, αλλά και ο Σιώβας, δηλαδή ο τελευταίος τραυματίας, προπονήθηκε χθες, μάλλον για να τον έχει στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό, αλλά καλά θα είναι να περιμένουμε
τις αποφάσεις του Μίτσελ για την αποστολή ένωψη του αυριανού αγώνα με την Γιουβέντους. Μάλιστα. Πολύ κρίσιμο. Οπότε αύριο θα έχουμε εντεκάδα. Έτσι. Τι έχουμε, κάτι μας έχεις ετοιμάσει εδώ, έτσι. Έχουμε, ναι. Τι έχουμε. Να δούμε, φύγουν τα, όταν τελειώσουν τα πλάνα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, ναι. Όπα. Ναι. Μπράβο, Νίκο. Πώς να παίξεις beach volley. Όπως βλέπετε, τουλάχιστον από την πλάτη της κυρίας. Ναι. Φορά μόνο το κάτω μαλλί. Εδώ είναι αποτέλεσμα. Πέταξαν όλοι, αφού, αφού βοήθησε τους αθλούμενους στην πρώτη μπάλα, δέθηκαν πολλοί να ζητούν τη βοήθειά της πλέον. Ναι, λογικό είναι, λογικό είναι. Και εμείς. Και εσύ αν ίσως στην παραλία την πέταξες. Συγγνώμη. Μπάλα, μπαλάκι, είτε ξέρεις βόλεϊ καλό, είτε δεν ξέρεις, εκεί θα πήγαινε η μπάλα. Αυτό λέει τουλάχιστον. Έχουμε και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, πάμε σε μπάσκετ. Σε εφηβική ομάδα μπάσκετ. Είναι η ομάδα της Δραπετσόνας. Ναι. Η διοίκηση απέλυσε τον προπονητή τους. Επαναλαμβάνω, εφηβική ομάδα. Εφηβική. Ναι. Ναι. Απέλυσε τον προπονητή, τον κύριο Βαγγέλη Πεταλά, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα. Οι νεαροί παίκτες στην ανακοίνωσή τους λένε ότι προσπάθησε να τους κάνει όχι μόνο καλύτερους παίκτες, και καλύτερους ανθρώπους. Ναι. Δεν ξέρουν αν τους έκανε καλύτερους παίκτες, είναι όμως σίγουροι ότι τους έκανε καλύτερους ανθρώπους. Γιατί? Είναι η διαμαρτυρία που έχουν για την απομάκρυνση του προπονητή τους στο παιχνίδι με την Ελευθερία Μοσχάτου. Σε λίγο θα δούμε τους παίχτες της Ελευθερίας Μοσχάτου, τους γηπεδούχους, ναι, να μπαίνουν στο ομάδας. Παρκέ και θα δούμε τον τρόπο που αντέδρασαν οι πιτσιρικάδες, επαναλαμβάνω, εφηβική ομάδα, γιατί διαφωνούν με την απομάκρυση ενός ανθρώπου που, όπως λένε, δεν μπορείς να πετάς τα σκουπίδια έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει γη και είδωρ για αυτή την ομάδα. Εδώ είναι. Μερικά δευτερόλεπτα. Μπήκαν και οι παίχτες της Ελευθερίας Μοσχάτου. Με τα κόκκινα είναι η ομάδα της Δραπετσόνας, μάλιστα. Και λίγο πριν το τζάμπολ. Ναι. Για να δούμε. Φεύγουν όλοι. Φύγανε. Φύγανε. Έχασαν 20-0 το παιχνίδι στα χαρτιά. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Και αυτό ήταν ο τρόπο αντίδραση για την διαφωνία. Βλέπουμε και τα χειροκροτήματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Απορούν οι παίχτες. Καλά κάνανε αφού δεν το ήξερα. Κόσμια διαμαρτυρία. Ναι. Πολύ ωραία. Έτσι. Μια χαρά. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Έμπολα. Θα έχουμε μαζί μα την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Παπακώστα. Θα έχουμε πολλούς και σημαντικούς ανθρώπους να μας πούν πώς προετοιμάζει τη χώρα για να αντιμετωπίσει χτύπα ξύλο, κρούσμα έμπολα και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις. Να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, Υφυπουργός Υγείας, και βέβαια γιατί άλλο, το βασικό θέμα είναι βέβαια η ο έμπολα, η υγεία, ο έμπολα και οι ελλείψεις στα νοσοκομεία. Θα τα δούμε. Χαίρετε. Να ξεκινήσουμε από τον Χρύσα Τσίχλη, θα πάμε έμπολα. Να μας κάνει ένα περίγραμμα τι γίνεται στον κόσμο με το θέμα, διότι υπάρχει, είναι, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα. Mm-hmm. Και τι νεότερα έχουμε σήμερα. Έλα, Χρύσα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Να σας πω ότι η Ευρώπη αποφάσισε να προχωρήσει σε συντονισμένες δράσεις για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του ιού έμπολα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών λοιπόν αποφάσισαν να κινηθούν ταχύτατα και συντονισμένα προκειμένου να εξασφαλίσουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, να προσπαθήσουν να έχουν όσο το δυνατόν, να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη φροντίδα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις χώρες, τους ανθρώπους του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ένα τρίτο νεκρό εργαζόμενο του ΟΗΕ, ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω έμπολα στη Σιέρα Λεόνε, είναι η τελευταία είδηση. Ενώ επίσης οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης αποφάσισαν στο Λουξεμβούργο ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα διοριστεί ένας Ευρωπαίος συντονιστής για την καταπολέμηση του έμπολα. Να σας πω ότι έχουμε επίσης θετικά μηνύματα σήμερα με μια Νορβηγίδα γιατρό να ανακοινώνει ότι έχει θεραπευθεί από τον ιό. Η γιατρός αυτή είχε νοσήσει ενώ βρισκόταν στη Σιέρα Λεόνε. Το ανακοίνωσαν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Επίσης, όσοι 49 άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον Τόμας Έρικ Ντάνκαν
Ανακοινώθηκε χθες ότι πάβουν να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς κανένας δεν εκδήλωσε συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ενώ να σας πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και από το δεύτερο κρούσμα, πάλι νοσηλεύτρια που εντοπίστηκε, ανακοίνωσαν ότι αλλάζουν ξανά αλλάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα κάνουν πιο αυστηρά. Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, για να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την επιδημία. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστούμε, Χρύσα. Λοιπόν, κυρία Παπακώστα, είναι θωρακισμένη η χώρα μας για τον έμπολα? Βεβαίως. Και να σας πω, είμαστε και ένα βήμα μπροστά από την Ευρώπη, διότι πρόσφατα μετήχαμε το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος, ο πολιτικός προϊστάμενος ο Μάικς Βορύδης, στην σύνοδο κορυφής, στην συνάντηση στις Βρυξέλλες των ομολόγων Υπουργών Υγείας. Και εκεί τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει εμείς και σε ανύποπτο χρόνο, αυτό είναι το θετικό για τη χώρα, ότι από το καλοκαίρι ήδη έχουμε κάνει ασκήσεις, κάνουμε τα crossed, το check cross στις διασταυρώσεις, στις αιματολογικές εξετάσεις από το καλοκαίρι, και αυτή τη στιγμή έχουμε και δύο κέντρα αναφοράς, ένα για το αίμα στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο και ένα για τα ύποπτα κρούσματα, ούτε καν για τα κρούσματα. Εμείς ξεκινάμε από τα ύποπτα, να αντιμετωπίσουμε το ύποπτο κρούσμα στο Αμαλία Φλέμινγκ, και βέβαια υπάρχει και το ερωτηματολόγιο, το οποίο ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή για εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν διαμέσου χωρών υψηλού κινδύνου, ώστε οι επιβάτες τους να μας πούν αν πέρασαν, πόσο καιρό έμειναν από εκεί, και αυτοί ελέγχονται. Τα λιμάνια, οι πύλες εισόδου, όλα θωρακισμένα. Γιατί αυτό όλα. Είναι μεγάλη. Ήδη εμείς έχουμε ζητήσει επιπρόσθετους γιατρούς, ήδη είμαστε στη διαδικασία πρόσληψης αυτών των γιατρών με ταχύτατες διαδικασίες, ταχύτατες, ραγδαίες διαδικασίες, προκειμένου να ενισχύσουν ακριβώς τις πύλες εισόδου. Δεν υπάρχει πύλη εισόδου και δεν υπάρχει πύλη εισόδου η οποία να μην έχει πάρει οδηγίες και η οποία να μην θωρακιστεί. Είμαστε καλά. Και πρέπει να πω ότι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται στα νησιά μας, για να ξεκαθαρίσω και μία παρεξήγηση η οποία υπάρχει, έρχονται από χώρες οι οποίες δεν νοσούν. Έρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν τέτοια θέματα υγείας. Και αυτό είναι πάλι θετικό για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε θωρακισμένοι, είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα υψηλή και δεν έχουμε. Εμείς καθίσαμε λιγάκι και ψάξαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν υπάρχουν κενά. Δημήτρης Λάπας, ο συνάδελφος, και ο κύριος Σταύρος Κοταρίδης, είναι καθηγητής μικροβιολογίας. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ από τον Δημήτρη. Δημήτρη, έκανες μια έρευνα χθες. Ναι, Χρήστο. Και πραγματικά θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα τόσο στην κυρία Παπακώστα, όσο και στον κύριο Κοταρίδη, να μας διαφωτίσει για ορισμένα πράγματα. Ακούμε, Δημήτρη. Μιλάμε ότι έχουμε κάποιο θάλαμο στο Αμαλία Φλέμινγκ. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Εγώ, για παράδειγμα, νοσώ από έμπολα. Ναι. Και υπάρχει και ένα κρούσμα, και μάλλον και ένα άτομο που δυνητικά μπορεί να, να έχει τον ιό. Ναι. Το συγκεκριμένο άτομο, όπως είπε η κυρία Παπακώστα, θα πάει στο Αμαλία Φλέμινγκ. Ναι. Εφόσον έχουμε ένα θάλαμο και θα βρεθούμε μαζί οι δύο, κινδυνεύω εγώ που είμαι δυνητικά φορέας του έμπολα να κολλήσω? Κυρία, ένα. Κυρία Παπακώστα, ένα-ένα, Δημήτρη, για να αυτό μας παρακολουθήσει. Αυτό μισό λεπτό. Έλα, Δημήτρη. Οπότε συνέχισε τα ερωτήματα, ναι. Δεύτερο ερώτημα. Εδώ με μια κοινή γρίπη, αρκετές φορές χρειάζεται κάποιος να πάει στην εντατική. Ένας ασθενής του έμπολα, θεωρείται, δεν ξέρω, ο κύριος καθηγητής θα ξέρει καλύτερα. Ο κύριος καθηγητής θα μας τα απαντήσει αυτά, ναι. Θα ξέρει, θα πρέπει να μπει στην εντατική. Έχουμε τη δυνατότητα να χωρίσουμε την εντατική, θα βάλουμε τον ασθενή του έμπολα με άλλους ασθενείς? Κύριε Κοταρίδη, και ένα τελευταίο ερώτημα. Έλα. Για ποιο λόγο, αντί να δημιουργηθούν τα δύο δωμάτια ή το ένα δωμάτιο στο Φλέμινγκ, να μην έκλεινε? Δεν ξέρω αν είναι σωστό, κύριε Κοταρίδη, θα μας πείτε. Ή μια πτέρυγα, ένα ολόκληρο νοσοκομείο προκειμένου για τους ασθενείς του έμπολα. Κύριε, επειδή είναι καθηγητής. Θα τα πει ο κύριος καθηγητής, απλώς να πω στα ερωτήματα τα οποία τίθενται ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν λειτουργεί εν κενό. Είναι σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είμαστε σε συνεργασία με την Ευρώπη και κυρίως όλα τα μέτρα τα οποία παίρνονται λαμβάνουν υπόψη τους τα στάνταρτ τα οποία δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άρα όλα τα ερωτήματα τα οποία τίθενται κινούνται, οι απαντήσεις, δηλαδή η εφαρμογή των μέτρων που παίρνουμε με βάση κατευθυντήριες οδηγίες και τον οδικό χάρτη που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κύριε Κοταρίδη, είστε καθηγητής μικροβιολογίας. Εσείς... Όχι, είμαι καθηγητής υιολογίας. Υιολογίας, ζητώ συγγνώμη.
Εσείς πιστεύετε ότι η χώρα είναι θωρακισμένη? Κοιτάξτε, μου κάνετε μία ερώτηση πολύ δύσκολη εγώ να απαντήσω. Ναι. Σε αυτά νομίζω ότι η κυρία Υπουργός μπορεί να απαντήσει. Μάλιστα. Αλλά για να απαντηθούν ορισμένα από τα ερωτήματα που θέσατε, ναι, θα πρέπει κάποιος να τα απαντήσει με επιστημονικά δεδομένα. Όχι με φανταστικά πράγματα, το τι μπορεί να συμβεί, ότι τι μπορεί αύριο ή μεθαύριο. Ναι. Λοιπόν, είπατε στην αρχή ότι υπάρχει ένα δωμάτιο στο Αμαλίαν Φλέμιν που θα πηγαίνουν όσοι τα κρούσματα, όσοι οι ασθενείς. Ναι. Οι ασθενείς. Πρώτα-πρώτα, ότι δεν βάζουμε ασθενείς σε αυτό το δωμάτιο εάν δεν διαπιστώσουμε ότι έχει εμπόλα. Δηλαδή, πόσο μάλλον εάν υπάρχει το δωμάτιο αυτό με κάποιον ασθενή, να πάμε να βάλουμε κάποιον μέσα ύποπτο κρούσμα, ύποπτο, ναι, όχι διαπιστωμένο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, αυτά η επιστήμη τα διαχωρίζει. Το ύποπτο και το κρούσμα που έχει διαπιστωθεί ότι έχει AIDS δεν ανακατεύονται, δεν μπορούμε να τα βάλουμε δηλαδή στο ίδιο δωμάτιο. Καταλάβατε, επίσης πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους μας πώς μεταδίδεται αυτός ο ιός. Βεβαίως. Να μην μας πιάνει πανικός αυτά που κάναμε με την νόσο των πτηνών που τρέχαμε στα νησιά να πιάσουμε τη γαλοπούλα. Δηλαδή να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Ο ιός έχει συγκεκριμένο δρόμο που ακολουθεί και πώς μεταδίδεται. Το καλό με την ανθρωπότητα μέχρι τώρα είναι ότι δεν μεταδίδεται με τον αέρα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε λίγο καιρό από τώρα. Αλλά παίρνουμε τα δεδομένα τα σημερινά. Αν μεταλλαχθεί εννοείται. Αν μεταλλαχθεί βεβαίως. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και καλά νέα, γιατί στην Ιγυρία ας πούμε σταμάτησε ο ιός. Τον περιόρισαν. Ευχάριστο είναι αυτό ότι τον περιόρισαν τον ιό. Και ξέρετε, το τραγικό θα είναι, όπως είπα, να φτάσει ο ιός σε μια μετάλλαξη τέτοια ώστε να μπορεί να μεταδοθεί με τον αέρα. Τώρα ξέρουμε συγκεκριμένα ότι μεταδίδεται μόνο με την ανταλλαγή υγρών του σώματος. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Από σάλιο, από σπέρμα, από αίμα, από ορό, από οτιδήποτε. Αυτά είναι δεδομένα. Εκεί λοιπόν μπορεί να προφυλακτούμε κάλλιστα και μπορεί να οχυρωθεί ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να οχυρωθεί? Να μην αρχίσουμε τα ίδια που κάναμε με το νιό HIV. Πώς μπορεί να οχυρωθεί κάποιος, κύριε Κοταρίδη? Να οχυρωθεί κάποιος αφού πρώτα οχυρωθεί η κυβέρνηση, το κράτος. Τότε μπορεί να οχυρωθεί και ο πολίτης, ο αλφαπολίτης. Δηλαδή, εάν κοιτάξουμε τα σύνορά μας, εάν βάλουμε ένα φραγμό σε αυτούς που έρχονται μέσα, δεν εννοώ φραγμό να μην μπουν, ναι, εννοώ ένα φραγμό να τους ελέγξουμε αυτούς, ναι, που έρχονται από αυτά τα μέρη. Και εάν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κάτι ύποπτο υπάρχει, να τον εξετάσουμε περαιτέρω. Κυρία Παπακώστα, συγγνώμη, ο κόσμος ενημερώνεται, ναι, γιατί αυτό είπε και ο κύριος Κουταρίδης, ναι, ότι πρέπει, ναι, να υπάρχει και ενημέρωση. Ακούστε για το πώς θα προστατευτεί και ο κόσμος. Καταρχήν, δεν έχουμε επιδημιολογία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Υπήρξαν πολλά ψεύτικα alarm, false alarm όπως τα λέμε. Εμείς τα ελέγχουμε όλα. Όλες οι πύλες εισόδου, όπως προείπα, είναι, ναι, καλά αυτή τη στιγμή σε εκπαίδευση, σε ενημέρωση, σε πληροφόρηση. Και όταν λέμε πύλες εισόδου, δεν εννοούμε μόνο τα νησιά, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, παντού. Ό,τι πετάει, κολυμπάει, περπατάει, ελέγχεται. Και μπήκαμε στη φάση του ύποπτου κρούσματος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μία συμπτωματολογία η οποία μπορεί, ενδέχεται να παραπέμπει, αυτός αυτόματα και αμέσως ελέγχεται. Υπάρχει λοιπόν η ενημέρωση και κάθε μέρα πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα κάτω από την ομπρέλα του ΚΕΛΠΝΟ, που έχει τεράστια εμπειρία, αλλά και με τη συνέργεια του ΕΚΕΠΗ, είναι το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Κέντρο για την Υγεία. Με το ΚΕΛΠΝΟ φοβηθήκαμε, κυρία Παπακώστα, λίγο. Το οποίο, όχι να μην φοβάστε. Γιατί με την έννοια ότι είπε ότι είναι αναπόφευκτο το, ναι, και αυτό κρούσμα. Και όχι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, ναι, να λέγεται αυτό, διότι όταν έχουμε τόσες μετακινήσεις πληθυσμών, όταν έχουμε τόσες πύλες εισόδου, όταν ο πλανήτης ο μισός μετακινείται στον άλλο μισό πλανήτη, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ενδεχομένως και κρούσμα. Την ώρα όμως, με αυτή την έννοια το υποκρίνω, ναι, ναι, με την
έννοια αυτή, εμείς έχουμε πάρει μέτρα εμπροστοβαρή, να το πω έτσι, τα οποία οχυρώνουν πάρα πολύ καλά η τη χώρα. Η υποδομή χωρίς να κλείνουν, βεβαίως, χωρίς να κλείνουν τις πύλες. Και κάθε μέρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, φτιάχνεται μια επιτροπή, η οποία είναι κάτω από την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με τη συνέργεια του ΚΕΛΠΝΟ και του ΕΚΕΠΗ, που δίνει τις κατευθύνσεις, που παίρνει την ενημέρωση και όταν λέω δίνει τις κατευθύνσεις προς πάρα πολλά υπουργεία. Δηλαδή προς το προστασίας του πολίτη, ναι. Δηλαδή προς το ναυτιλίας, προς τους λιμενικούς, δηλαδή προς το εθνικής άμυνας, προς οτιδήποτε συνδέεται, του οποίου το προσωπικό εκπαιδεύεται καθημερινά. Ναι. Έγινε προχθές μια πολύ πετυχημένη άσκηση προσομοίωσης και γενικώς τηρούνται, είμαστε σε συνεδρία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπα. Κοταρίδη, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ζήτημα. Μπορεί να προκύψει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό, γιατί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όχι, σε ζητάμε για να μην προκύψει πανικό. Κύριε Κοταρίδη, εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει και κρούσμα εδώ στη χώρα μας? Να υπενθυμίσω αυτό που είπε κάποιος, ότι δεν μπορείς να εμποδίσεις ένα πτηνό να πετάξει πάνω από το κεφάλι σου, αλλά μπορείς να το εμποδίσεις να καθίσει πάνω στο κεφάλι σου. Και σε αυτά που είπε η κυρία Υπουργός, θέλω να πω το εξής. Ότι είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι αν εξαπλωθεί αυτός ο ιός θα έρθει και στη χώρα μας κάποια στιγμή. Το είπα και εγώ. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή αλλά δεν το, θέμα είναι, το θέμα είναι ότι η εμπροστοβαρής αυτή η ασφάλεια που αναφερθήκατε κυρία Υπουργός είναι εντάξει και συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει όμως να οχυρωθούμε με αυτό που θα, για αυτό που θα συμβεί στη χώρα. Εκεί εγώ θέλω να δώσω την προσοχή και εκεί να εφεστήσω την προσοχή ότι εάν ένα κρούσμα εμφανιστεί στη χώρα, τότε εκεί θα φανεί πόσο έτοιμοι είμαστε. Όχι να ελέγχουμε αυτούς που μπαίνουν, είναι πολύ καλό αυτό, το προείπα. Αλλά όταν θα εμφανιστεί ένα κρούσμα στην Ελλάδα, εκεί θα φανεί η οργάνωση και η άμυνα της χώρας. Ναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια, είναι μια άλλη συζήτηση. Η συζήτηση που νομίζω ότι ενδιαφέρει τους πολίτες είναι ότι το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, οι μέρημνες και οι πρόνοιες που έπρεπε να ληφθούν έχουν ληφθεί και με εμπροστοβαρή μέτρα, το ξανατονίζω, όπως είπα προηγουμένως, και κάθε μέρα προστίθενται και νέες δυνατότητες που δίνουμε στους ανθρώπους εκπαιδεύοντάς τους να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ενισχύεται και ενδυναμώνεται ακριβώς το ενδεχόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα. Δεν έχουμε ούτε ύποπτο κρούσμα αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε. Στο ενδεχόμενο που είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με τον νόμο των πιθανότητων όταν έχει μία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοταρίδη και τον συνάδελφο τον Δημήτρη Λάπα. Και μεταφερόμαστε στη Φιλή. Εκεί είναι η Γεωργία Γαρατζιώτη. Είναι στον αποτεφρωτήρα, στον γνωστό αποτεφρωτήρα. Όχι, δεν έχω επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή η Γεωργία ακόμη. Θα έχει σε λίγη ώρα επιστροφή. Είναι ένα θέμα ακόμη το οποίο είναι αυτό που θέλαμε να σας βάλουμε, κύριε Υπουργέ. Το θέμα με τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, το τι γίνεται με τα νοσοκομιακά απόβλητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν διαχρονικά. Ναι. Ένα ήταν και αυτό. Λοιπόν, ακούμε γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το πρώτο πράγμα το οποίο διαμαρτύρονται είναι ότι τα νοσοκομεία έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις. Από γάζες που ακούμε, μέχρι ακόμα και αξονικούς τομογράφους οι οποίοι δεν λειτουργούν. Μην πάμε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για να μην πάμε στις ελλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Εσείς είπατε ότι ακούτε και σωστά το είπατε. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Ακούτε. Εγώ τους βλέπω στο πεδίο. Εκεί πηγαίνω, περιοδεύω και τους βλέπω. Δεν υπάρχουν ελλείψεις δηλαδή. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς αμέσως μόλις αναλάβαμε, δηλαδή 9 Ιουνίου, συνέβη αυτό, στις 30 Ιουνίου, για να δώσουμε, να ξέρετε και συγκεκριμένα πώς λειτουργούμε, έτσι, για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη σωστή τους θέση και να ενημερώνει ο κόσμος. Στις 30 Ιουνίου αμέσως προκηρύξαμε θέσεις μονίμων επαγγελματιών υγείας. Μονίμων. Ναι. Δεν αναφέρομαι στους επικουρικούς, που είναι ένας θεσμός που τον αξιοποιούμε. Ζητήσαμε 2.950 μονίμους. Αναμένουμε την έγκριση από το Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγγνώμη, ακόμη αναμένετε την έγκριση. Άρα δεν έχουν προσληφθεί αυτοί. Ελλείψεις υπάρχουν, κυρία Παπακώστα, ναι ή όχι? Υπήρξε η φυσική συνταξιοδότηση, είναι δικαίωμα συνταγματικό. Ο άλλος να ασκήσει το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση. Έφυγε ένας κόσμος από τα νοσοκομεία, από το δημόσιο, όχι μόνο από τα νοσοκομεία, από το δημόσιο σύστημα υγείας γενικότερα. Αυτός ο κόσμος τώρα αναπληρώνεται μετά την απόφαση που λάβαμε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 30 Ιουνίου, μέχρι τα τέλη αυτή
της ναι. χρονιάς. Κυρία Παπαγώστα, συγγνώμη. Θέλετε να ξέρετε. Να ξέρω, επειδή ακούτε. Αλλά, να ξέρετε εγώ που, μισό λεπτό. Που τα βλέπω και τα χειριζόμαστε. Τα βλέπουμε κι εμείς γιατί μας επικοινωνούν μαζί. Αφήστε να σας πω. Μισό λεπτό, κυρία Παπαγώστα. Μισό λεπτό. Επικοινωνούν μαζί μας άνθρωποι από τα νησιά. Υπάρχουν ελλείψεις σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας στα νησιά. Να σας απαντήσω γι' αυτό. Να μας απαντήσετε. Αυτό σας λέω. Αφήστε με να σας πω λοιπόν. Μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Γιατί σε λίγο θα νομίζουμε ότι έχουμε ελβετικό σύστημα υγείας και δεν το ξέρουμε. Γιατί να μην έχουμε, δεν είναι κακό. Μακάρι να το κάνουμε, να το φτιάξουμε. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Ναι. Αν το πρότυπό μας είναι το ελβετικό σύστημα υγείας. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο. Αγνώ. Γι' αυτό εργαζόμαστε, για να φτιάξουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ήρθε πρόσφατα ο πρόεδρος της Κίνας, στη Ρόδο για την ακρίβεια, και είπε ότι ψηφίζω. Το ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Κυρία Παπακώστα, συγγνώμη. Στο Αττικό νοσοκομείο, το βγάλαμε πριν από 2 εβδομάδες. Όχι, θα με ακούσετε εσείς. Ο κόσμος κοιμάται στα ράτζα. Είναι στα ράτζα. Μην μου λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Ακούστε γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό που επισημαίνετε εσείς, για να ξέρετε όλη την αλήθεια. Δεν λειτουργούσε ο αξονικός τομογράφος και πηγαίνουν στην Νίκαια. Επειδή ο αξονικός τομογράφος τον είχαν πάρει από κάπου αλλού. Και το ίδιο αν και το θέλετε να τα πείτε μεταξύ σας, εγώ μπορώ να φύγω. Δεν έχω κανένα λόγο να υπάρχω αν δεν με αφήνετε να σας δώσω τις απαντήσεις, τις σωστές απαντήσεις όμως. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτής εδώ, δηλαδή πόσο απομένει, θα έχουν πέσει 1500 νέα στελέχη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να ανακουφίσουν τη φυσική συνταξιοδότηση, το συνταγματικό δικαίωμα που ασκήθηκε τη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι το ένα. Την επόμενη λοιπόν χρονιά, με την έναρξή της, θα μπουν στο σύστημα και 1000 τουλάχιστον οικογενειακοί γιατροί, τους οποίους προγραμματίζουμε. Άρα 2.500. Συν τους 900 επικουρικούς, οι οποίοι ήδη έχουν απελευθερωθεί και πηγαίνουν. Αυτοί που είναι στην επαρχία, πρώτη φορά τους βάλαμε τριετή θητεία για να μην έχουμε τον μπρος πίσω, πάω, φεύγω και ταλαιπωρούνται όπως λέτε τα νησιά. Ράντζα που είπατε, πρέπει να σας πω ότι τώρα φτιάχνουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Τα ράντζα, ξέρετε, γιατί θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν αν δεν φτιάχναμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί όλοι δεν είχαν πριν την πρωτοβάθμια να πάνε για το απλό περιστατικό στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στο πεδίο, όπως λέμε. Πήγαιναν κατευθείαν όλα τα περιστατικά στα νοσοκομεία και τα φορτίζανε. Τώρα τα αποσυμφορούμε, ρίχνοντας στην πρωτοβάθμια φροντίδα πολύ μεγάλο αριθμό στελεχειακού δυναμικού, γιατρούς, νοσηλευτές. Μια ανωτελεία και κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτή την όχληση του κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα επανέλθουμε. Συνέχεια στη συζήτησή μας με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, και πάμε κατευθείαν στην Φιλή. Εκείνη η συνάδελφος η Γεωργία Γρατζιώτη, στον αποτεφρωτήρα Γεωργία της Φιλής, έτσι. Καλησπέρα. Ναι, βρισκόμαστε στον αποτεφρωτήρα της Φιλής. Εδώ καταστρέφονται τα επικίνδυνα απόβλητα, μεταξύ αυτών τα μολυσματικά νοσοκομιακά. Εύλογα λοιπόν, γεννάται το ερώτημα. Αν ο ιός έμπολα περάσει τα ελληνικά σύνορα, οι εγκαταστάσεις εδώ, αλλά και το προσωπικό, είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να διαχειριστούν νοσοκομιακά μολυσματικά απόβλητα ασθενή με έμπολα? Δίπλα μου είναι ο κύριος Γιώργος Κοντόπουλος, είναι υπεύθυνος της μεταφοράς των συγκεκριμένων μολυσματικών νοσοκομιακών αποβλήτων, για να μας απαντήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εμείς σαν αποτεφρωτήρας είμαστε αδειοδοτημένη εταιρεία με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες της χώρας. Σε συνεργασία πάντα με την μονάδα αποτέφρωσης των ανολιοσίων. Έχουμε λοιπόν το απαραίτητο προσωπικό, εκπαιδευμένο προσωπικό, με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε άμεσα σε περίπτωση που ζητηθεί από τις υγειονομικές μονάδες που έχουν υποδειχθεί από το κράτος για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Και τον έμπολα. Έχετε τίποτα η γνώμη σας, κύριε Κοντόπουλε? Ναι, μισό λεπτό, Χρήστο, για να δώσετε τη γνώμη σας για την αντιμετώπιση τέτοιων νοσοκομιακών αποβλήτων. Τέτοια νοσοκομιακά απόβλητα, όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοιο περιστατικό. Ωστόσο, επειδή με τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, το Αμαλία Φλέμινγκ και το Σωτηρία, έχουμε μακροχρόνια συνεργασία, γιατί εμείς επεξεργαζόμαστε εδώ και χρόνια τα απόβλητά τους, βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τη διοίκηση των νοσοκομείων. Τους έχουμε στείλει και επιστολές και αναμένουμε από κοινού να συντάξουμε πρωτόκολλα παραλαβής των αποβλήτων και να προβούμε σε ασκήσεις ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου περιστατικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Έχετε ενημερωθεί ότι απαιτούνται. Συνέχισε, Γεωργία, κάνε την ερώτηση. Κάνε την ερώτηση, Γεωργία.
Χρήστο και Γιάννη, ήθελα να ρωτήσω αν έχουν ενημερωθεί ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για το προσωπικό, δηλαδή στολές που υπάρχουν στα Μαλαία Φλέμινγκ, που είναι το νοσοκομείο που βρίσκεται σε καραντίνα αυτή τη στιγμή για κάποιο κρούσμα έμπολα. Οι ίδιες στολές θα υπάρχουν και εδώ για τους υπαλλήλους εδώ από τη φροντίδα. Εμείς γνωρίζουμε από τις ανακοινώσεις του ΕΚΕΛΠΝΟ ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να δοθούν στο προσωπικό και με δική μας πρωτοβουλία θα δώσουμε στο προσωπικό μας σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπρόσθετα μέτρα, ούτως ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού, καθώς και για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού μας. Έχετε λάβει δηλαδή τις συγκεκριμένες στολές που χρειάζονται? Βεβαίως. Οι συγκεκριμένες στολές είναι ιδιαίτερης προστασίας. Περιλαμβάνουν ολόσωμες φόρμες, ειδικές μάσκες με ειδικά φίλτρα προστασίας στην αναπνοή, προστασία της κεφαλής, προστασία των ματιών. Βέβαια από δονάρια, ειδικές γαλότσες, ούτως ώστε να μπορέσουμε και αυτά τα... και αυτές τις μιας χρήσης στολές να τις οδηγήσουμε στον αποτεφρωτήρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Ευχαριστούμε και εσένα. Βάλτε, κρατήστε μια υποσημείωση για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη και θα τα απαντήσετε συνολικά. Η συνάδελφος η Ελένη Ιατρού, η οποία είναι μαζί με τον πρόεδρο των νεφροπαθών, και εκεί, Ελένη, ήρθαν κάποια φίλτρα αιμοκάθαρσης από την Αίγυπτο. Ακριβώς, και έτσι λοιπόν είχαμε παρέμβαση της εισαγγελέως για έκθεση ζωής σε κίνδυνο για αυτά τα φίλτρα που ήρθαν από την Αίγυπτο μετά από τις αντιδράσεις των νεφροπαθών. Γιατί αντέδρασαν, θα μας πει ο κύριος Καραγκιώσης, που είναι πρόεδρος των νεφροπαθών στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, η κοινότητα των νεφροπαθών, οι γιατροί, οι νεφρολόγοι δηλαδή, καθώς και οι νοσηλευτές που υποστηρίζουν τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης στα δημόσια νοσοκομεία, είναι ανάστατοι, γιατί μπαίνουν φίλτρα αιμοκάθαρσης, κατά τη γνώμη μας αμφίβολης ποιότητας, χωρίς τεχνικές προδιαγραφές και με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το κρούσμα δε που ξεχύλισε το ποτήρι για εμάς ήταν στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο διοικητής του Ιπποκράτιου με την εντολή της ΕΠΗ αγνόησε τις τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και προμηθεύτηκε φίλτρα μόνο με μόνο κριτήριο την κατώτερη τιμή. Και ενώ το ίδιο το Ιπποκράτιο έχει βγάλει τις λεγόμενες λευκές κάρτες επικινδυνότητας για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, τα οποία έχει αποστείλει και στον ΕΟΦ και προς τιμή των γιατρών της μονάδας που ακολούθησε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, προκειμένου ακριβώς να ελέγχονται αυτού του τύπου διαδικασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε την απάντηση από την κυρία Παπακώστα. Σας την έδωσε ο ίδιος, είπε ότι είναι ο ΕΟΦ. Να πούμε λίγο κάτι ακόμα, αν έχουμε την ευκαιρία. Ναι. Ότι είναι για μας πολύ μεγάλο ερώτημα ποιον καλύπτει τόσο η Επιτροπή Επιμηθειών Υγείας και ο πρόεδρός της, όσο και το ΕΚΑΠΤΗ, σε σχέση με φίλτρα που μπαίνουν στη χώρα μας χωρίς στην ουσία να ελέγχονται. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι εγώ προσωπικά, κάνοντας μια πεντάλεπτη έρευνα στο διαδίκτυο, ανακάλυψα ότι μια εταιρεία με προέλευση στην Αίγυπτο, με έδρα την Αίγυπτο, που εισάγει φίλτρα στα δημόσια νοσοκομεία, και ένα από αυτά είναι και το Ιπποκράτιο, πριν από μερικά χρόνια κατηγορήθηκε από τις δικαστικές αρχές της Αιγύπτου ότι δωροδοκούσε στα στελέχη του Υπουργείου Υγείας για να παίρνει διαγωνισμούς φίλτρων αιμοκάθαρσης στην Αίγυπτο, καθώς επίσης και ελέγχεται η εταιρεία για εκείνη την περίοδο για τη διακίνηση κακών φίλτρων αιμοκάθαρσης στα νοσοκομεία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να έχουμε και τις απαντήσεις από την κυρία Παπακώστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από αυτό. Ας δούμε λίγο όλα αυτά τα πούμε εδώ με ησυχία, με ηρεμία για να έχετε ενημέρωση. Έχουμε λίγο, θέλουμε σύντομες απαντήσεις, ναι, κυρία Παπακώστα. Ναι, ναι, κύριε Κούτρα μου, αρκεί να μπορώ να δίνω τις απαντήσεις. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Όσον αφορά στο θέμα του έμπολα που είπαμε προηγουμένως και των αποβλήτων, είδατε πώς χειριζόμαστε το θέμα και υπάρχει καλή συνέργεια και η έννοια μας για να μην υπάρχει ούτε καν υποψία ότι μπορεί να μας ξεφύγει κάτι. Και αυτό είναι σε καθημερινή βάση, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των πολιτών, αλλά και όσων μπαίνουν στη χώρα. Το άλλο θέμα. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τώρα στο άλλο ζήτημα, προσέξτε, οι διοικήσεις των νοσοκομείων και ιδίως οι υγειονομικές περιφέρειες είναι οι αρμόδιες πάντοτε, γιατί έχουμε διοικήσεις στα νοσοκομεία, έχουμε υγειονομικές περιφέρειες. Ναι. Με βάση το νόμο να κάνουν τις προμήθειές τους και να παίρνουν τα αναλώσιμα τα οποία χρειάζονται, τα τρόφιμα τα οποία χρειάζονται, ό,τι χρειάζονται για την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Κυρία Παπακώστα, εδώ στο Twitter μου έστειλε μια συνάδελφο, δεν θέλω να πω το όνομά τη. Πήγε στον Ευαγγελισμό. Ναι. Μισό λεπτό, κυρία Παπακώστα. Πήγε στον Ευαγγελισμό και δεν υπήρχε τζέλ για τον υπέρηχο. Ναι, ακούστε τώρα. Επειδή μα είπαν ότι δεν υπάρχουν ελλείψει. Πριν από 25 μέρε εγκαινιάσαμε τα καινούργια χειρουργεία του.
τα οποία δεν υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ούτε στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με το γεγονός ότι δεν υπάρχει τζέλ για την περιφέρεια. Ή στα φίλτρα, ναι, στους αιμοκαθερόμενους, στους νεφροπαθείς, πρέπει να σας πω ότι το νοσοκομείο κάνει τον προγραμματισμό του. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει μια διεύθυνση προμηθειών. Άρα φταίνε οι διοικητές. Δεν φταίει κανείς αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αν δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Όταν υπάρχουν ελλείψεις, φταίει η διοίκηση του νοσοκομείου, ναι ή όχι. Υπάρχει εποπτεία. Δεν φταίει η διοίκηση του νοσοκομείου τόσο όσο φταίνει οι προμηθευτές όταν εναρμονίζουν πρακτικές για να μην αγοράσουν. Ναι, αυτό κάνουμε. Να ζητούμε αποτέλεσμα πολλές φορές να καθυστερήσει η παραλαβή, γιατί κηρύσσεται άγωνος ο διαγωνισμός, γιατί οι κύριοι προμηθευτές κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει τιμή. Είναι δικαίωμά τους. Όμως εκεί μπορεί να μείνει κενό. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα έτσι, κυρία Παπαγκώστα, να το ψάξουμε. Ούτε εμείς δεν έχουμε χρόνο. Θα το ψάξουμε πολύ το θέμα αυτό. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, θα μας πάρουν στον αέρα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.